Να καλωσορίσω και εγώ τους συμμετέχοντες σε αυτή την ημερίδα της περιφερειακής τηλεόρασης. Ονομάζομαι Λευτέρης Κουκουτίνης, είμαι από το ένα τσάνελ από την Καβάλα και θα συντονίσω το δεύτερο μέρος της συζήτησης που είναι σχετικά των εισηγήσεων μάλλον και της συζήτησης που θα ακολουθήσει, που είναι με τίτλο «Η σημερινή κατάσταση και το τι πρέπει να γίνει». Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι η περιφερειακή τηλεόραση μέχρι σήμερα, τα προβλήματα και οι λύσεις. Το οποίο εισηγητής σε αυτή την ενότητα θα είναι ο Σπύρος ο Καμπιώτης. Παρακαλώ, Σπύρο. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η προσωπική μου εκτίμηση ξεκινώντας την τοποθέτησή μου είναι ότι ξαναβρισκόμαστε μετά από αρκετό καιρό και μπορούμε τουλάχιστον να μοιραστούμε πράγματα σε μια πετυχημένη ημερίδα, με δεδομένο το ότι στο πρώτο μέρος τουλάχιστον πετύχαμε να έχουμε εδώ κάποιους συνομιλητές και να ανταλλάξουμε απόψεις. Σημαντικούς συνομιλητές, οι οποίοι άκουσαν με προσοχή τους προβληματισμούς μας σε μια δύσκολη εποχή την οποία διανύουμε. Η περιφερειακή τηλεόραση με τη σημερινή της μορφή άργησε αρκετά να έρθει στη χώρα μας, όπως πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Κάθε τι καινούριο ξενίζει στην ελληνική νοοτροπία. Στην Ευρώπη η περιφερειακή τηλεοπτική σταθμή, οι συνάδελφοί μας δηλαδή, είναι πολύ σοβαροί οργανισμοί θεματικού περιεχομένου. Μέσα στην καρδιά της κρίσης, την 1η Ιουλίου του 2014, θυμάστε όλοι ότι κληθήκαμε να υπηρετήσουμε το καινούριο. Ήταν 1η Ιουλίου 2014, όταν μπήκαμε σε μια θεσμοθετημένη νέα εποχή και βγήκαμε στον αέρα από τους πομπούς της DJ2, παρόχου της ψηφιακής εκπομπής. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να έχουμε ουσιαστική ενημέρωση, χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, χωρίς να έχουμε θεσμικούς κανόνες και όρους, χωρίς χρονικό περιθώριο μετάβασης, χωρίς καμία περίοδο χάριτος. Ήταν ένα σοκ, μια νέα πρόκληση για όσους το σκέφτηκαν με επαγγελματισμό. Εγώ προσωπικά το έχω χαρακτηρίσει ότι ήταν ένα μοντέλο δημιουργίας μιας λειτουργίας επιχείρησης startup την 1η Ιουλίου του 2014. Με πάρα πολλά νέα δεδομένα. Η κρίση δημιουργεί, λένε όλοι, το νέο και στην περιφερειακή τηλεόραση όλα ξεκίνησαν από την αρχή. Σήμερα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, στην ελληνική περιφέρεια υπάρχει περιφερειακός ρόλος, τον οποίο υπηρετεί η τηλεόραση και τοπικός, τον οποίο υπηρετούν τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες, οι περιφερειακές τοπικές εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά πόρταλ. Στην Ελλάδα η περιφερειακή τηλεόραση σήμερα είναι το μοντέλο κοινωνικής διάδρασης ως πρόδρομο εργαλείο εφαρμογής των επερχόμενων, που λίγο πολύ όλοι θα έχετε ακούσει, μακροπεριφερειών. Οι μακροπεριφέρειες αργά ή γρήγορα θα έρθουν και στη χώρα μας, όπως βεβαίως ισχύουν στην Ευρώπη, και το μέσο ενημέρωση εκείνο το οποίο σήμερα, πριν από 4 χρόνια, έχει επιλεγεί για να υπηρετήσει αυτή τη νέα εποχή, είναι η τηλεόραση. Η περιφερειακή τηλεόραση, όπως και στην Ευρώπη και στη χώρα μας, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι είναι θεματική τηλεόραση. Έχει ειδικό περιεχόμενο. Αυτό υπηρετεί. Αν προσπαθήσει κάποιος να την κατατάξει κάπου, εκεί θα την κατατάξει, σε θεματικό μέσο. Μπορεί να βρισκόμαστε μαζί με τα εθνικά κανάλια στον ίδιο δέκτη, και να είμαστε και εμείς στο ίδιο τηλεκοντρόλ, στο χέρι που κρατάει ένα τηλεκοντρόλ. Το δικό μας όμως στοίχημα είναι να δημιουργήσουμε και να τοποθετήσουμε σε αυτό το δέκτη που λέγεται, σε αυτή την συσκευή που λέγεται τηλεόραση, διαφορετικό περιεχόμενο. Τι πρεσβεύει σήμερα η περιφερειακή τηλεόραση στην Ελλάδα? Έχουμε ακούσει πάρα πολλά για τις αδειοδοτήσεις και τις αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο. Ένας διάλογος, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολλούς μήνες, χρόνια θα έλεγε κανείς πίσω,
ο οποίος είναι γεμάτος αλήθειες και ψέματα. Από τη μία όψη, τη δική μας όψη. Σαφώς το συνολικό τοπίο των επαρχιακών μέσων χρειάζεται εξυγίανση, σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και αλλαγές. Το βάζω σε μια βάση σύνολο επαρχιακών μέσων. Σαφώς χρειάζονται σοβαροί κανόνες και επαγγελματική όρη λειτουργίας. Σαφώς πρόκειται για ένα κοινωνικό αγαθό. Ανήκει σε όλους. Οι εξελίξεις γύρω μας δημιουργούν νέα δεδομένα, απαιτούν καινοτομίες. Χρειάζονται ανθρώπους με όραμα, με εξειδίκευση, με πάθος, με πολλή γνώση για αυτό το οποίο κάνουν. Το παλιό αξιότιμοι προσκεκλημένοι και συνάδελφοι πέθανε και μαζί του η όποια εξάρτηση των τοπικών, των πρώην για εμάς τοπικών μέσων από τους προεστούς του κάθε χωριού. Θέλουμε το καινούριο, συμφωνούμε με ό,τι μας δίνει κίνητρο να γίνουμε καλύτεροι, να αλλάξουν εκβάθρον οι άχρηστες συνήθειες μιας πεπερασμένης ευκολίας. Σήμερα συμφωνούμε ότι η αγορά βάζει τους όρους και ο καλύτερος είναι εκείνος που μπορεί να δώσει κάτι χρήσιμο. Είναι εκείνος που σε οποιοδήποτε μετερίζει είναι χρήσιμος, είναι εκείνος που μπορεί και θέλει να προχωρήσει, να πάει παρακάτω. Από την άλλη όψη τώρα, καμία κυβέρνηση, κανένας διοικητικός και θεσμικός παράγοντας και κανένας νομοθέτης δεν έχει δικαίωμα να λειτουργεί μακριά και έξω από την πρέπουσα πραγματικότητα, διαφοροποιημένος από το εθνικό και το διεθνές τοπίο. Εμπνευσμένοι είναι εκείνοι που αποφασίζουν δημοκρατικά, δίνοντας δίκαιες λύσεις, εκείνοι που ανοίγουν διάλογο, ακούνε, μετράνε, σχεδιάζουν και λειτουργούν προς όφελος των ανθρώπων, των πολιτών και των κοινωνιών. Πετυχημένοι είναι εκείνοι που έχοντας εξουσία, σέβονται, ξεχωρίζουν και υλοποιούν τις ανάγκες μιας ειλικρινούς πραγματικότητας. Η περιφερειακή τηλεόραση, θα το ξαναπώ πολλές φορές, είναι θεματικό μέσο. Συντηρείται με πολύ κόπο, με πολλή δουλειά και σκληρή δουλειά από εκείνους που την αγαπάνε και την υπηρετούν. Η περιφερειακή τηλεόραση δεν είναι βιομηχανία κέρδους. Δεν αποτελεί εργαλείο μαζικής καθοδήγησης ούτε καταναλωτισμού. Η περιφερειακή τηλεόραση είναι θεματική, κρατάει ραχοκοκαλιά του ελληνισμού, της παράδοσης, του πολιτισμού, της οικογένειας, της δημιουργίας και του μόχθου, των δράσεων, της παιδείας, συμβάλλει άμεσα στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, είναι η μοναδική πραγματική φωνή του πολίτη. Δεν θα πω του περιφερειακού πολίτη, είναι η μοναδική φωνή του Έλληνα πολίτη. Είναι εκείνο το μέσο που προβάλλει ανθρώπινες προσπάθειες και δράσεις και στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι και στην ελληνική ομογένεια. Η περιφερειακή τηλεόραση είναι εκείνη που δίνει σήμερα, στις σημερινές συνθήκες, και το γνωρίζετε όλοι σας σε αυτή την αίθουσα, τηλεοπτικό υλικό από την περιφέρεια στα εθνικής εμβέλειας μέσα. Εμάς αναπαράγουν, επιλέγοντας θεματολογία. Γιατί εμείς είμαστε εκεί, σε όλα τα περιφερειακά γεγονότα. Οι περικοπές έχουν πλέον ξεκάθαρα οδηγήσει σε αυτή την πρακτική. Εμείς, τα περιφερειακά μέσα, δεν κατασκευάζουμε ειδήσεις, δεν κατασκευάσαμε ποτέ ειδήσεις. Εμείς απλά προβάλλουμε γεγονότα. Η σχέση του μέσου της περιφέρειας με τον τηλεθεατή, τον ακροατή, τον αναγνώστη, είναι μια σχέση αγάπης και εκτίμησης. Ο πολίτης είναι απόλυτα δεμένος μαζί μας. Είναι γνωστές στην περιφέρεια οι φράσεις, τις έχετε ακούσει όλοι και καθημερινά τις ακούτε. Το κανάλι μου, η εφημερίδα μου, ο πολίτης βάζει αυτό το κτητικό, θεωρεί σοβινιστικά η μη δικό του το μέσο. Ποιοι είμαστε σήμερα, τα είπε και ο πρόεδρος πριν από λίγο εδώ στην ομιλία του. 120 κανάλια ξεκίνησαν την ψηφιακή μετάβαση με ψηφιακό πάροχο την Τζέα. 120 κανάλια ξεκίνησαν την πρώτη εβδόμου του 2014. Σήμερα μιλάμε για λιγότερα από 100. Αν αφαιρέσει. Κάνετε λάθος. 104. Συμπεριλαμβάνεται και τα Αττικής και της Θεσσαλονίκης. 104. Σήμερα, αν αφαιρεθούν τα κανάλια Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είπε και ο πρόεδρος, θα δείτε με μαθηματική ακρίβεια ότι μένουν κάτω από 70 κανάλια. Ο ίδιος είπε ότι μιλάμε για 50. Αν σήμερα, λοιπόν, οι αριθμοί δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, σύντομα αυτό το 50 θα είναι πραγματικότητα. Νομίζω ότι θα σας δοθεί ο λόγος στην πορεία, στο διάλογο και θα έχετε δυνατότητα να απαντήσετε.
Από αυτά τα περιφερειακά κανάλια, κάνοντας μια χαρτογράφηση, θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα χοντρικά. Τα 30% είναι πομπή τηλεπολίσεων, είναι αναμεταδότες καναλιών της Αττικής και τοποθέτησης διαφόρων προϊόντων με διάφορους τρόπους και απορροφούν ένα αριθμό εργαζομένων από 1 έως 2 άτομα συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκτητών. Ο τεχνικός εξοπλισμός τους είναι παλαιωμένος και μη ψηφιακός. Το 50% είναι κάτι από το παραπάνω, συν τη μετάδοση ενός, μπορεί και 2 δελτίων ειδήσεων, τοπικού κυρίως περιεχομένου, επικεντρώνονται στον ομό των οποίων έχουν έδρα και πολύ λιγότερο παίζουν θέματα περιφέρειας, που στις περισσότερες περιπτώσεις τα εξασφαλίζουν από ηλεκτρονικά πόρταλ. Μπορεί να έχουν μια εκπομπή ή 2 εκπομπές λόγου και μετάδοσης εβδομαδιαίως κινηματογραφικών ταινιών ή ντοκιμαντέρ, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κατεβασμένα από το YouTube. Ο αριθμός εργαζομένων εδώ είναι από 2-6 άτομα, περιλαμβανομένων και των ιδιοκτητών. Τεχνικός εξοπλισμός πάνω από 12 ετία, συνδυασμένος με σημερινές ψηφιακές ερασιτεχνικές λύσεις. Το 20% των περιφερειακών καναλιών προσπαθεί να αντισταθεί και να δημιουργήσει μια πραγματική περιφερειακή τηλεόραση με όραμα. Εδώ έχουμε αριθμό εργαζομένων και θέσεων εργασίας από 8 έως και 40 άτομα, μπορεί και παραπάνω, σε ειδικές περιπτώσεις. Ο τεχνικός εξοπλισμός εδώ είναι από SDI έως HD, έως High Definition, με χρήση 80% σήμερα της ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν θέλουμε να κοιταγόμαστε στα μάτια, θα πρέπει να μάθουμε να λέμε αλήθειες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να την αποδεχτούμε και θα πρέπει ο καθένας να αναλογιστεί το πώς σήμερα θα μπορέσει να συμμετέχει σε μια διαδικασία, όπως είπα και στην αρχή, να προχωρήσει καινοτόμα και να πάει στο αύριο, σε μια εποχή που το 2014 αντιλαμβάνεστε όλοι σε αυτή την αίθουσα ότι έχει αλλάξει. Όταν μιλάμε για άδειες, για αδειοδοτήσεις, όπως μιλήσαμε και στο παρελθόν, όπως τα ανέλησε ιστορικά ο Πρόεδρος, δεν μπορεί να περιμένουμε ότι ξαφνικά θα μπούμε σε μια νέα εποχή, στηρίζοντας και υποστηρίζοντας και προσπαθώντας να θέσουμε σε εφαρμογή το παλιό. Δηλαδή, αυτό που είχαμε και ξέρουμε, με αυτό θα πρέπει και να πιέσουμε και την πολιτική ηγεσία και την κυβέρνηση και τις ανεξάρτητες αρχές να προχωρήσουμε. Ο θεσμικός ρόλος λειτουργίας των περιφερειακών μέσων είναι στο να δημιουργήσουμε περιφερειακό τηλεθεατή, να διευρύνουμε περιφερειακά την ενημέρωση, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, την επιμόρφωση, δημιουργώντας πλεονεκτήματα, στηρίζοντας έμπρακτα την περιφερειακή ανάπτυξη, προβάλλοντας σοβαρές δράσεις, ανοίγοντας διάλογο μεταξύ πόλεων, ανοίγοντας διάλογο μεταξύ περιφερειών, δήμων, φορέων, μέσα από μια διαδικασία που θα υποστηρίξει το αύριο στην πλήρη μετάβαση της ελληνικής πραγματικότητας, όπως είπα και στην αρχή, στις μακροπεριφέρειες. Στον τηλεοπτικό χρόνο των περιφερειακών καναλιών χωράνε ζητήματα καθημερινότητας, όπως πολύ πετυχημένα είπε και ο Δήμαρχος. Χωράνε ζητήματα του επιχειρήν, του αγροτικού τομέα, της αποκεντρωμένης πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κοινότητας, της υγείας, των χρηματοπιστωτικών επαρχιακών εργαλείων, του τουρισμού, της οικονομίας, των startups, της επικοινωνίας, της συγκοινωνίας, των επιστημονικών συνεδρίων, του περιφερειακού ερασιτεχνικού αθλητισμού, των μεγάλων events με παγκόσμιες διαστάσεις τα οποία υπάρχουν στην περιφέρεια και τα αναδεικνύουμε, της παράδοσης του πολιτισμού και της ζώσας λαϊκής συνέχειας μιας σπουδαίας ιστορίας της ελληνικής μας περιφέρειας. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Αυτοί είναι οι λόγοι που οι κοινωνίες στην περιφέρεια θεωρούν τα μέσα ως δικά τους και όπως είπα μιλάνε με αγάπη για αυτά. Πολύ γρήγορα θα σας αποτυπώσω επιγραμματικά ένα χάρτη των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Έχουμε εθνικά μέσα, κανάλια, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τη δημόσια τηλεόραση και βεβαίως εθνικά μέσα σε sites, σε πόρταλ. Έχουμε τα περιφερειακά μέσα, που αυτά είμαστε μόνο εμείς, θεσμοθετημένα είναι μόνο τα τηλεοπτικά κανάλια σε περιφερειακές τηλεοπτικές ζώνες, τις γνωστές σας και γνωστές μας PZ, και έχουμε και τοπικά μέσα. Τοπικά μέσα τα οποία σήμερα είναι οι τοπικές εφημερίδες με έδρες σε μεγάλες ή μικρές πόλεις, καθημερινές ή εβδομαδιαίες ή μηνιαίες, τα ραδιόφωνα, sites κυρίως με έδρες σε μεγάλες πόλεις, πρωτεύουσες και σε επίπεδο πάντα νομών. Έχουμε μιλήσει σε αρκετά φόρουμ και πολύ σύντομα, χωρίς να σας κουράζω, όσον αφορά τα εθνικά κανάλια, αυτό το οποίο αποτυπώνεται από τις μετρήσεις της Nielsen, γιατί λίγο πολύ σε όλους σας
Αυτό το οποίο ζητάνε οι διαφημιστικές εταιρείες είναι μετρήσεις, νούμερα, μετρήσεις, νούμερα και ξανά μετρήσεις και νούμερα. Οι μετρήσεις των καναλιών έχουν να κάνουν με τον τρόπο τον οποίο μετριέται η τηλεόραση στη χώρα μας και είναι γνωστός. Σύμφωνα λοιπόν με την Nielsen, όλα μαζί τα εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικά κανάλια κινούνται ετησίως σε θεαματικότητες με μέση ημερήσια και εβδομαδιαία τηλεθέαση από 62. Στο πικ φτάνουν στο 75% ανάλογα με την περίοδο και το τι παίζει στους δέκτες. Με αυτό το ποσοστό απορροφούν το 98% της τηλεοπτικής διαφημιστικής πίτας, έχοντας δηλαδή περίπου, μέσο όρο βάζω, 70% τηλεθέαση. Με το 70% της τηλεθέασης, τα εθνικά τηλεοπτικά μέσα αξιώνουν και έχουν το 98% των εκατοντάδων εκατομμυρίων της σημερινής τηλεοπτικής διαφήμισης. Η διανομή γίνεται είτε απευθείας από τον πελάτη, είτε μέσω, όπως γνωρίζετε, media shops, τα οποία αναλαμβάνουν την επαγγελματική κατανομή και διανομή χρησιμοποιώντας στις δικές μας περιπτώσεις κατά 99,9% τους λεγόμενους μεσάζοντες. Τα media shop δεν έρχονται καν σε επαφή μαζί μας. Το 30% της εναπομένουσας, πάντα μιλάω για μέσο όρο, μπορεί να μην είναι 30, να είναι 27. Το 30% λοιπόν, ας πούμε, της εναπομένουσας μέσης τηλεθέασης αφορά κατά 25% στην περιφερειακή τηλεόραση και 5% στα συνδρομητικά κανάλια. Πάμε σε ένα άλλο δεδομένο. Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης είναι γνωστή. Αναφέρθηκε και ο κύριος Κρέτσος επιγραμματικά για το 30% της διαφήμισης στα περιφερειακά μέσα. Γίναν προσπάθειες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, κανείς δεν τις αφισβητεί, ώστε να ελέγξει το δημόσιο τομέα και τους οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά και θυγατρικές εταιρείες των παραπάνω. Γίναν προσπάθειες και το 2017 και το 2018. Δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ στην περιφερειακή τηλεόραση. Ψηφίστηκαν προϋπολογισμοί των φορέων που προανέφερα, πήγαν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, ενεκρίθησαν, διότι αυτή είναι η σημερινή νομοθεσία. Υπήρχε μέσα σε αυτόν τον προϋπολογισμό το 30% της διαφήμισης στην περιφέρεια, όμως εδώ τα χρήματα χάθηκαν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν παντού, σε περιφέρειες, δήμους, επιμελητήρια, υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τι συμβαίνει? Ουσιαστικά οι φορείς, εφόσον πάρουν την έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, βαφτίζουν τις δράσεις προβολής με τέτοιο τρόπο, Google Ads, διαφημίσεις δηλαδή σε μεγάλους οργανισμούς social, οι μερίδες, η προβολή τους σε εκθέσεις, αναθέσεις σε διαφημιστές, οι οποίοι μετά έχουν δικό τους τρόπο διανομής. Βαφτίζουν λοιπόν αυτές τις δράσεις προβολής με τέτοιο τρόπο που στην πορεία δεν προκύπτει καμία ανάγκη προβολής στα περιφερειακά μέσα. Από το να εγκρίνει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης στα κονδύλια επικοινωνίας μέχρι το να ελεγχθεί που πάει το 30%, δηλαδή αν πάει εκεί που λέει η ελληνική νομοθεσία, είναι για μας ένα αδύνατο σενάριο. Η απόφαση αυτή δεν λειτουργήσε ποτέ. Ποιος είναι ο τζίρος των περιφερειακών καναλιών σήμερα? Δεν θα μιλήσω με τα νούμερα που μίλησε ο πρόεδρος, απλά θα σας πω ότι το 88% του τζίρου αφορά περιφερειακή και τοπική ιδιωτική διαφήμιση, περιφερειακή και ιδιωτική τοπική διαφήμιση, αφορά τηλεοπτικές παραγωγές, καλύψεις εκδηλώσεων και ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας χρησιμοποιώντας δικά του μέσα, τηλεοπτικές παραγωγές, αφορά τηλεμάρκετινγκ, ενώ το 5% αφορά και κατά περίπτωση κρατική διαφήμιση συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θα λέγαμε ότι υπάρχει και ένα 7% επί του τζίρου από διαφήμιση εθνικής εμβέλειας προϊόντων και υπηρεσιών. Από προϊόντα εθνικής εμβέλειας και υπηρεσίες εθνικής εμβέλειας. Τα έξοδα των περιφερειακών καναλιών. 20% ειδικός φόρος διαφήμισης. Φόρος ο οποίος μπαίνει, όπως γνωρίζετε όλοι σας, πρώτου ΦΠΑ. Μάλλον, συγγνώμη, μετά το ΦΠΑ. Επιβαρύνεται όμως αυτός ο φόρος με ΦΠΑ. Με ΦΠΑ. Ας πούμε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα φόρο διαφήμισης ο οποίος μπαίνει προ ΦΠΑ, αλλά επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό. Φόρος να επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Να είχε δηλαδή ο φόρος ΦΠΑ 24%. Ο φόρος αποδίδεται, όπως γνωρίζετε, με την έκδοση τιμολογίου και σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εξόφλησης, πράγμα το οποίο αντιμετωπίζει και ο τελευταίος από εμάς, δημιουργεί χρέος προς το δημόσιο. Ποτέ δεν μπήκε σαν υποχρέωση στο διαφημιζόμενο.
μπήκε σαν υποχρέωση στο κανάλι. Εδώ λοιπόν μιλάμε για επιχειρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά τι κάνουν, εισπράττουν φόρους για να τις αποδώσουν στο κράτος. Εκείνος ο οποίος είναι υπεύθυνος απέναντι στο κράτος για την απόδοση είναι η εταιρεία, η τηλεοπτική εταιρεία. Θα προσπαθήσω σήμερα εδώ να μην σταχυολογήσω προβλήματα και να μιλάμε φεύγοντας από αυτή την αίθουσα, γκρινιάζοντας. Έχουμε αυτό το πρόβλημα, 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 πρόβλημα. Δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο όλη μέρα όσο κάτσουμε εδώ παρά να ανεβαίνουμε στο βήμα και να μιλάμε και να λέμε δεν έχουμε εκείνο, δεν μας δώσατε τ' άλλο, δεν, δεν, δεν. Θα προσπαθήσω λοιπόν. Δυστυχώς δεν είναι εδώ οι αρμόδιες αρχές, αλλά θα προσπαθήσω να δώσω και κάποιες προτάσεις. Είναι κάτι το οποίο λείπει στη σημερινή μας εποχή. Και σε οποιοδήποτε μετερίζει, όλοι είμαστε ταγμένοι να υπηρετήσουμε. Γκρινιάζουμε πολύ, αλλά δεν δίνουμε παράλληλα στο συνομιλητή μας, όποιος και αν είναι αυτός, ό,τι και ευθύνη και αν έχει, λύσεις. Να τους πούμε, ναι, δεν μας αρέσει αυτό, αλλά θα μας άρεσε, θα προτείναμε αυτό. Σε αυτή την περίπτωση του φόρου, η σκέψη είναι να μειωθεί στο 5%, είναι κάτι το οποίο διεκδικεί και η Ένωσή μας πολύ δυναμικά, να μειωθεί στο 5%, εκεί δηλαδή που βρίσκονται σήμερα τα εθνικά κανάλια. Το κόστος για το δημόσιο, όπως ανέλησε ο πρόεδρος, είναι απίστευτα μικρό βάση των τζίρων καθαρής διαφήμισης. Είναι άδικο στον ανταγωνισμό τόσο σε σχέση με τα εθνικής εμβέλειας κανάλια, αυτοί πουλάνε με 5% φόρο, εμείς με 20%, ένα το κρατούμενο. Είναι άδικο διότι ο ισχυρισμός, ακόμη και σήμερα του Υπουργείου και οποιοδήποτε άλλου, ότι ναι, αλλά εσείς δεν έχετε αδειοδοτηθεί, το 5% ισχύει σε εκείνον που έχει αδειοδότηση, η απάντησή μας είναι ότι ναι. Δεν έχουμε αδειοδοτηθεί, διότι δεν θέλετε να μας αδειοδοτήσετε. Αν αυτή η διαδικασία αδειοδότησης πάει σε 2, σε 3, σε 4, σε 5 χρόνια ή όπου θέλετε εσείς να πάει, τι γίνεται με εμάς, θα πληρώνουμε 20% φόρο διαφήμισης και να δούμε λίγο πού πάει αυτός ο φόρος. Ουσιαστικά πού πάει ο φόρος ο οποίος επιβαρύνει τα περιφερειακά κανάλια. Στην περιφερειακή και τοπική διαφήμιση, έλεγα προηγουμένως στην ομάδα της Digia που είναι εδώ που είχαμε ένα μικρό πηγαδάκι διάλογο, ότι το ζαχαροπλαστείο πληρώνει το 20%. Φαίνεται έχει δυνατότητα μεγαλύτερη από πολυεθνικές εταιρείες. Είναι άδικο και για ένα άλλο λόγο το 20% διαφήμισης, διότι εμάς ο ανταγωνισμός μας, ο επιχειρηματικός μας ανταγωνισμός είναι στην περιφέρεια. Δεν ανταγωνιζόμαστε ούτε τα media shop της Αθήνας, του αθηνοκεντρικού κράτους, ούτε τις μεγάλες πολυεθνικές. Τι ανταγωνιζόμαστε, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πια δηλαδή τις εφημερίδες, τα sites και το ραδιόφωνο. Αυτοί λοιπόν πάνε στον ίδιο πελάτη που πάμε και εμείς. Εμείς έχουμε 20% να φορτώσουμε στον πελάτη, αυτοί δεν φορτώνουν. Είναι άδικο λοιπόν για δύο λόγους. Λόγω της γεωγραφικής μας τοποθέτησης, ότι λειτουργούμε στην ελληνική περιφέρεια. 2% επί του τζίρου σε κάθε εταιρεία με αντικείμενο την πνευματική ιδιοκτησία. Σήμερα πληρώνουμε, όπως γνωρίζετε, ΑΕΠ και ΤΖΕΑ. Η ΑΕΠ τελείωσε, ήρθε όμως στη θέση της ο άλλος φορέας τώρα, ο ανεξάρτητος, είναι πλέον γεγονός. Και αν όλο αυτό το χρονικό διάστημα τους ξεχάσαμε, ετοιμαστείτε, έρχονται με φόρα. Πληροφορίες, οι οποίες κυκλοφορούν στο χώρο μας, μιλάνε ότι για άλλες 4 εταιρείες, οι οποίες σύντομα μπαίνουν στο χώρο αυτό. Δεν θα είναι μόνο, δηλαδή, η νεοσύστατη ΑΕΠ και η ΤΖΕΑ, όπως είναι γνωστές μέχρι σήμερα, έρχονται άλλες 4. Ήδη έχει δημιουργηθεί το υπόβαθρο και να τους περιμένετε ο καθένας από εσάς στην πόρτα σας. Έχουμε και μια ανεξάρτητη αρχή, όπως είναι η ΕΕΤΑΦΤΑΦ, όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει και μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία λέγεται Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Ανεξάρτητη αρχή. Τι ισχύει σήμερα? Αυτό το οποίο ισχύει σήμερα είναι ένα αξεκαθάριστο τοπίο, όπως σε όλα. Και ο κάθε φορέας πνευματικής ιδιοκτησίας έρχεται και ερμηνεύει τον νόμο και σου λέει: εγώ θέλω 2% από τον τζίρο. Αυτό έχει θεσμοθετήσει ο νομοθέτης. 2% ένας, 2% άλλος, 2% άλλος και ούτω καθεξής. Αν αύριο βρεθούν 6, εμείς πρέπει να τους δίνουμε 12% επί του τζίρου μας. Ο καθένας από αυτούς διεκδικεί 2%. Η πρότασή μας και ο αγώνας μας, γιατί έχουν γίνει αγώνες γι' αυτό. Η ανεξάρτητη αρχή να εκδώσει διευκρινιστική ώστε να ξεκαθαρίσει ότι το 2% επί του τζίρου των τηλεοπτικών μέσων είναι το ποσό που θα μοιράζονται οι φορείς δικαιωμάτων. Δηλαδή, πάρτε το 2% και μοιράστε το όπως θέλετε. Θέλετε να είσαστε 20, μοιράστε το 2%. 2% λοιπόν επί του τζίρου στα πνευματικά δικαιώματα και όχι 12%
που αργά ή γρήγορα δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ούτε με δικαστικές μάχες. 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών, πάλι επί του Τζίρου, για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, άρθρο του 8 του νόμου 3905 του 2010. Πρόταση να εξαιρεθεί το περιφερειακό μέσο ή να παγώσει ισχύς για τα περιφερειακά κανάλια, τα οποία δεν φιλοξενούν ποτέ τέτοια έργα. Δεν έχουμε τέτοια έργα. Δεν τα χρησιμοποιούμε καν. Γνωστό το 9,9% επιστροφές τους μεσάζοντες ως ετήσια επιβράβευση. Υπήρχε η γνωστή Πολ, η 10-11-13 πρώτου του 1997, το ποσοστό επιβράβευσης στους διαφημιστές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα μιλάνε όλοι για 4%, άλλαξε ο νόμος, τα έχετε ακούσει, ισχύει, ισχύει 4%, πραγματικά ισχύει. Πρόταση να καταργηθεί αυτός ο άδικος φωτογραφικός νόμος ή να ανασταλεί ισχύς του για τα περιφερειακά μέσα. Ο νέος νόμος μιλά κάθετα για την κατάργηση του 30% επί του διαφημιστικού τζίρου στις διαφημιστικές και στους μεσάζοντες. Η πρότασή μας ανέκαθεν ήταν απευθείας τιμολόγηση στον πελάτη. Σήμερα έχουμε μια πολύ περίεργη μεσάζουσα κατάσταση, η οποία ουσιαστικά έχει θολώσει το τοπίο. Ο νομοθέτης, η κυβέρνηση σου λέει, ναι, εγώ το ξεκαθάρισα αυτό, υπάρχει έλεγχος από τον πελάτη γιατί είναι υποχρεωμένος στα τιμολόγια να φτάσουν σε αυτό για να δει τι πληρώνει. Ουσιαστικά όμως όλοι σε αυτήν την αίθουσα ξέρουμε ακόμη τι συμβαίνει. Δεν λειτουργήσε ποτέ. Εξάντλησε ο πρόεδρος το 2% επί του τζίρου στον ΕΟΕΔΑΠ και πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών σε αυτό το ταμείο, ακόμη και διοικητικών υπαλλήλων μας. Δεν μιλάμε μόνο για δημοσιογράφους. Ξέρετε ότι και τους διοικητικούς υπαλλήλους ο ΕΟΕΔΑΠ τους θέλει στο ταμείο του. Η πρότασή μας σε πολύ επιγραμματικές, σε λίγες γραμμές, είναι οι εργαζόμενοι στα κανάλια μας οι ίδιοι έχουν προτείνει τις λύσεις. Οι εργαζόμενοι που τους αφορά το μέτρο έχουν ήδη προτείνει τις λύσεις. Εγώ δεν έχω βρει κανένα εργαζόμενο στην περιφέρεια να θέλει ασφάλιση στον ΕΟΕΔΑΠ. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς, πιστέψτε με. Μπήκαν οι ίδιοι σε μια απίστευτη ταλαιπωρία μαζί με εμάς. Δεν έχουν γιατρούς στις πόλεις τους. Πληρώνουν για να πάνε στο γιατρό και όποτε τα πάρουν πίσω. Έχουν γίνει ουρά σε ένα αθηνοκεντρικό κράτος που ανίκια κρατάνε στα χέρια τους αυτή τη στιγμή σε αυτό το μετερίζει τα μέλη της ΕΣΥΑ. Το γνωρίζουν, το ξέρουν, δεν το θέλουν, κανείς δεν ακούει κανέναν. Έχουμε κάνει κινήσεις. Είναι εδώ και ο νομικός μας σύμβουλος, ο κύριος Δάρας. Έχουμε πάρει νομικό δρόμο και περιμένουμε στις 18 του μήνα Δεκεμβρίου, 17 μάλλον, θα με διόρθωνε, δεν το έλεγα, να φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο για να δούμε τι θα γίνει με την κατάργηση αυτού του 2%. Και φτάνουμε τώρα στο κομμάτι της DJA. Από 2 έως 5.500 ευρώ το μήνα, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, στην DJA και στον ΟΤΕ για μεταφορά σήματος προς την DJA. Έχουμε και εκεί αυτό το 500 μαζί με το ΦΠΑ. Επιγραμματικά θα πω, αν και θα αναφερθώ λίγο πιο εμπεριστατωμένα σε αυτό το ζήτημα, ότι θέλουμε δίκαιη βελτίωση του μαθηματικού τύπου ως βάση υπολογισμού του κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας του περιφερειακού δικτύου, αλλά και ελέγχου του τεχνοοικονομικού μοντέλου της DJA που δημιούργησε η ΕΕΤΑΦ, που ήταν προσκεκλημένη, ήταν αρθή εδώ, τους πιέσαμε πάρα πολύ. Για μένα ήταν λάθος που αυτή η ανεξάρτητη αρχή που καθορίζει το μέλλον μας και την ύπαρξή μας, σήμερα δεν ήταν σε αυτή την αίθουσα. Λάθος τους. Ζητάμε δίκαιη κατανομή των ποσών και βεβαίως έχουν συζητηθεί πάρα πολλές προτάσεις. Αν προσθέσει κανείς τα παραπάνω, θα δει ότι το 75% του τζίρου μας, κυρίες και κύριοι, εξαφανίζεται. Εξαφανίζεται το 75%. Με το 25% που μένει, μιλάμε για πραγματικά γεγονότα. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι που στέκονται στα πόδια τους είναι γιατί έχουν διακανονίσει χρέη στο δημόσιο. Έτσι. Οι πόρτες των τραπεζών είναι κλειστές, τα ξέρετε, τα βιώνετε. Με το 25% τι πληρώνουμε, ασφαλιστικές εισφορές, ετήσια φορολογία στο καθεστώς ΑΕ, γιατί είμαστε ΑΕ και κάποιοι επιμένουν να είμαστε ΑΕ, ενώ θα μπορούσαμε σήμερα να μην είμαστε, τελείωσε ο βασικός μέτοχος. Μια ΑΕ ξέρετε τι κόστη έχει. Πληρώνουμε έκτακτα τέλη αλληλεγγύης κλπ. Έχουμε συμμορφωθεί πλήρως για αγορά ταινιών και προγράμματος με βάση τα πνευματικά δικαιώματα των αντιπροσώπων τους. Κανείς δεν είναι σίγουρος ότι υπάρχει έλεγχος στην Ελλάδα.
Με το 25% πληρώνουμε σημαντικά κόστη μετακινήσεων για πλήρη περιφερειακή λειτουργία. Όποιος έχει αποφασίσει να λειτουργήσει περιφερειακά έχει ετήσια σοβαρά έξοδα μετακινήσεων. Με αυτό το 25% πρέπει να βελτιώσουμε τον εξοπλισμό μας και να πάμε και σε ψηφιακό εξοπλισμό. Πρέπει να πληρώσουμε βλάβες, λειτουργικά, ενίκεια, εκπαίδευση. Και με το 25% πρέπει να πληρώσουμε μισθοδοσία και παραγωγές περιεχομένου. Με το 25% του τζίρου μας. Του τζίρου που ανέλησε ο κ. Δημητρίου. Θα έρθω στην DJA και στην ΕΕΤΑΦΤΑΦ. Σε κατηδίαν, αλλά και σε συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να πείσουμε τον φορέα αυτό, τον ψηφιακό μας πάροχο, για το εξής. Σήμερα όταν λες τηλεοπτικό κανάλι, αποτελείται από δύο κομμάτια το τηλεοπτικό κανάλι, κυρίες και κύριοι. Αποτελείται από τον πάροχο της ψηφιακής εκπομπής και αποτελείται και από τον πάροχο τηλεοπτικού προγράμματος. Εμείς είμαστε το δεύτερο. Αυτός είναι ο ρόλος μας σήμερα. Είμαστε πάροχοι τηλεοπτικού προγράμματος. Ο φορέας, ο οποίος παίρνει το σήμα από εμάς και το εκπέμπει, είναι ο πάροχος ψηφιακής εκπομπής. Και τα δύο μαζί κάνουν ένα περιφερειακό τηλεοπτικό μέσο, ένα μέσο εθνικής εμβέλειασης, όπως αλλιώς θέλετε, ερμηνεύστε το. Έχω προσπαθήσει και προσωπικά και σαν διοικητικό συμβούλιο, πάντα αυτό το διάλογο τον άνοιγα εγώ, τον είχα επιφορτιστεί, αν θέλετε, έχω προσπαθήσει να μπω λίγο πιο μέσα σε αυτήν την ιστορία. Προσπαθούσα να πω στην DJA, στους αγαπητούς συνεργάτες που είναι εδώ σήμερα και μας τιμούν με την παρουσία τους και ευχαριστούμε που είναι εδώ, ότι δεν είμαστε απέναντι. Είμαστε μαζί. Ένα τηλεοπτικό κανάλι αφορά και τους δυο μας. Θα πρέπει λοιπόν να καθίσουμε κάτω και να ανοίξουμε ένα διάλογο, να δούμε σήμερα τι προβλήματα υπάρχουν και να δούμε σήμερα πώς μπορούμε να το συνυπηρετήσουμε. Δεν γίνεται να κάνουμε συναντήσεις και να είμαστε ο ένας απέναντι από τον άλλον, εμείς να μεταφέρουμε προβληματισμούς, προβλήματα, να καταριόμαστε, να προσπαθούμε να τους πείσουμε τη στιγμή που μας παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε ότι θα σου κόψω σήμα, σου βάλω μαύρο, δεν πληρώσει το μήνα σου. Να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και να δημιουργούνται προβλήματα τα οποία δείχνουν στα 4 χρόνια γιατί έχουν κλείσει κανάλια. Σήμερα μιλάμε για λιγότερα κανάλια και όσο περνάει ο χρόνος θα κλείνουν ακόμη περισσότερα. Θα πρέπει λοιπόν να συνυπάρξουμε, να καθίσουμε κάτω και να ανοίξουμε ένα διάλογο. Απαντήσεις του επίπεδου ναι, δεν φταίμε εμείς, μην τα βάζετε μαζί μας. Όντως έχουν δίκιο. Η ΕΕΤΑΦΤΑΦ θεσμοθέτησε, νομολόγησε, έβγαλε όλες αυτές τις εξισώσεις βάσει των οποίων εμείς πρέπει να πληρώνουμε. Δημιουργήθηκε αυτή η περιβόητη σύμβαση, την οποία κληθήκαμε και υπογράψαμε. Θα πω κάτι γι' αυτό στη συνέχεια. Και εμείς, σου λέει η DJA, δεν κάνουμε κάτι. Δεν είμαστε απέναντι, δεν θέλουμε να σας κλείσουμε. Όμως η ανεξάρτητη αρχή ΕΕΤΑΦΤΑΦ αυτό μας έχει δώσει και αυτό προσπαθούμε να υπηρετήσουμε. Αυτός όμως για μένα δεν είναι επιχειρηματικός διάλογος. Αυτός είναι πολιτικός διάλογος. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς. Το 2014 και είπα θα έλθω, εκείνο το περιβόητο βράδυ της 31ης Ιουνίου, όλοι το ζήσατε σε αυτή την αίθουσα. Κληθήκαμε να κάνουμε τι, να ανοίξει ένας διακόπτης και ξαφνικά να βγούμε σε πληθυσμιακές μάζες άλλες, άγνωστες, περίεργες, σε ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Όποιος δεν υπέγραφε το προηγούμενο, μέχρι το προηγούμενο βράδυ αυτή τη σύμβαση, ήταν ο κύριος Μαθιός τότε, επικεφαλής διευθύνων σύμβουλος, όποιος δεν υπέγραφε ήταν εκτός. Είτε υπέγραφες, είτε έμενες εκτός. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Τρίτη λύση δεν υπήρχε. Την τρίτη λύση την ξέρουμε. Τα κανάλια της Θεσσαλονίκης. Και ξέρουμε ότι και αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Κάποιοι δεν οδηγήθηκαν στην τρίτη λύση από εμάς. Κάποιοι έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα υπογράφω τη θανατική μου καταδίκη ή κλείνω εκείνη τη στιγμή. Το ένστικτό μας όλων οδήγησαν στο να υπογράψουμε μια σύμβαση. Την υπογράψαμε. Την υπογράψαμε και μάλιστα με την υπογραφή εκείνη μπήκαμε και ταυτόχρονα εγγυητές στα ομολογιακά δάνεια της εταιρείας. Δεν μας πειράζει. Δεν θα κάτσουμε εδώ σε αυτή την αίθουσα να ανοίξουμε το διάλογο, ούτε να κάτσουμε να κρίνουμε το τι κάνει ένας επιχειρηματίας. Ο καθένας είναι ελεύθερος στο επιχειρήν να πράττει όπως αυτός νομίζει και να μπορεί να κερδίσει ακόμη περισσότερα και ακόμη περισσότερα και όσο πιο μονοπωλιακός γίνεται, τόσο καλύτερα. Έχω πει πολλές φορές ότι αυτό το πράγμα, μερικές φορές που κάθομαι και το σκέφτομαι, μου μοιάζει με τις συγκοινωνίες. Η επικοινωνία λέει δημόσιο αγαθό. Είναι δημόσιο αγαθό, ως εκ τούτου έχει κόστος, πρέπει να πληρώσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε.
Μα και οι θάλασσες είναι δημόσιο αγαθό. Για σκεφτείτε σήμερα σε όσα πλοία επιδοτεί το κράτος για να κάνουν ακόμη και άγονες γραμμές, να τους πει κάποιος: μα χρησιμοποιείς το δημόσιο αγαθό που είναι το νερό, τη θάλασσα. Έλα εδώ. Να σου βάλω και από πάνω σου και μια άλλη αρχή και μια άλλη αρχή και πλήρωνε τόσο το χρόνο τώρα για τη χρησιμοποίηση της θάλασσας. Ή τους δρόμους. Οι επαγγελματίες φτάνουν να πληρώνουν λιγότερα χρήματα στους δρόμους οι επαγγελματίες από ό,τι πληρώνει ένας ιδιώτης. Με γιοταχή. Εν διάφτη περιπτώσει, γυρίζω στο θέμα των συνεταίρων μας. Δεν θέλουν να το καταλάβουν. Εγώ προσπαθώ και θα συνεχίσω να προσπαθώ. Πάμε μαζί. Αν δεν είμαστε μαζί, η λύση είναι να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Αν χωρίσουν οι δρόμοι μας, αυτό θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο σωστό επιχειρηματικά, κυρίως επιχειρηματικά, να το αποφασίσει η ίδια η DGA. Δηλαδή, στις όποιες πιέσεις θα δεχτεί από την πλευρά μας, γιατί θα δεχτεί πιέσεις, θα φτάσουμε στα άκρα, αυτό είναι δεδομένο, έχουν πάρθει αποφάσεις, θα μπορέσει να πει ξεκάθαρα, όμορφα και ωραία, κοιτάξτε να δείτε, με εσάς δεν μπορώ να συνεχίσω, ζητάτε πολλά, είναι τρελά αυτά τα οποία ζητάτε, σας δίνουμε περισσότερα από αυτά τα οποία θέλετε να πληρώσετε, δεν συνεχίζω. Συνεχίστε με τα εθνική εμβέλεια μέσα. Αφήστε τα περιφερειακά. Βγάλτε τα από πάνω σας. Είναι ζημιά για σας. Όσον αφορά τη σύμβαση, έχουμε καταλήξει νομικά στο ότι μπάζει. Το ξέρει και η ίδια η DJ ότι μπάζει. Την ανοιχτήκαμε 4 χρόνια, καθίσαμε πολύ μεγάλη υπομονή, προσπαθήσαμε να ανοίξουμε διάλογο, πάντα βρίσκαμε νομικούς συμβούλους της εταιρείας απέναντί μας, να μας λένε μα ή ε, ότι αυτά έχουν δίκιο, το ξαναλέω. Είναι άδικο να τα βάζουμε με ένα κατεστημένο το οποίο το έχει δημιουργήσει άλλος φορέας. Είναι μια επιχείρηση της οποίας το κράτος και η προηγούμενη κυβέρνηση της χάρισε κάτι. Τι προσπαθούμε να πούμε, ότι από, αυτό το από αυτή τη χάρη, από αυτό το χαρακτηριστικό δεδομένο, σήμερα αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Καθίστε, αν θέλετε ακόμη να είμαστε πελάτες σας, αν σας κάνουμε, γιατί μπορεί να μην σας κάνουμε, να ξανακουβεντιάσουμε και να βάλουμε τα πράγματα σε μια βάση. Δεν υπάρχει πουθενά παγκοσμίως το ότι εξασφαλίζω τα έσοδά μου, τα εξασφαλίζω διαβίου. Δηλαδή, εγώ αν αυτή τη στιγμή έχω πάρει ένα ομολογιακό δάνειο 1.000 ευρώ, να πηγαίνω στην τράπεζα και να της λέω αυτά τα 1.000 ευρώ, ό,τι και να γίνει και να κλείσουν το 90% των περιφερειακών καναλιών, είναι τέτοια η σύμβαση που αν τους κλείσει μέσα θα πάνε φυλακή, που δεν, θα πληρώνουν οι 10 που θα μείνουν ο ένας, όπως είπε ο πρόεδρος. Να μην κάτσουμε τώρα να αναλύσουμε περισσότερα γύρω από αυτό το θέμα και να προσπαθήσουμε σήμερα σε αυτή την αίθουσα, έστω σήμερα, να ανοίξουμε ένα διάλογο με την DGA και να καταλάβει και η ίδια ότι πρέπει να καθίσουμε να επανασχεδιάσουμε το μέλλον που λέγεται τηλεοπτικό κανάλι. Γιατί αυτό το τηλεοπτικό κανάλι έχει 2 πλευρές και όψεις. Δεν μπορεί η μία πλευρά, ο πάροχος τηλεοπτικού προγράμματος, να επιβαρύνεται, να βρίσκει πελάτες, να φτιάξει το μαγαζί και να πληρώνει το δεύτερο, ο οποίος δεύτερος κάθεται παθητικά και το μόνο που κάνει είναι να γκρινιάζουμε, να τσακωνόμαστε, να φτάνουμε σε σημεία ανεκδιήγητα στο αν θα μας κρατήσουν ένα μήνα ή θα μας πετάξουν μαύρο ή θα μας υποβάσουν το σήμα μας. Με τις πλάτες της ΕΕΤΑΦ, κυρίες και κύριοι, υπήρξε αυτή η ανεκδιήγητη σύμβαση. Οι υπογραφές των περιφερειακών καναλιών, όπως είπα, έπεσαν μέσα σε μια εβδομάδα. Η υπογράφηση σε κλείνω. Ουδής κατάφερε να αντιδράσει σε ένα σχέδιο το οποίο σήμερα, διαβάζοντάς το κάποιος, τρίτος, όχι εμείς, το δώσουμε σε έναν συνάδελφο του εξωτερικού, καταλαβαίνει ότι αυτή η σύμβαση αγγίζει τα όρια του παραλόγου. Η σύμβαση της DGA με τα περιφερειακά κανάλια ορίζει ότι η ποιότητα του σήματος θα ξεκινάει από το 1,5 με 2 Mbps, 5 φορές κάτω από το σήμα των Εθνικής Εμβέλειας Καναλιών. Το έχω πει και θα το ξαναπώ και θα επιμείνω, διότι λίγο πολύ εμείς στην περιφέρεια μπορεί να μην έχουμε τεχνική υποστήριξη από καθηγητές του Πολυτεχνείου και να μπορούν να μιλάνε αυτοί για μας, αλλά λίγο πολύ ακόμη στις ομάδες μας υπάρχει γνώση τεχνική, κύριε Σχοινά. Υπάρχει γνώση τεχνική και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στην πράξη. Δεν είναι 2 Mbps. Στην πράξη είναι πολύ παρακάτω. Αποτέλεσμα ένα θολό και σε πολλές περιπτώσεις άθλιο σήμα δίπλα στο τηλεκοντρόλ, δίπλα στα εθνικά κανάλια, δίπλα.
ποιότητα η οποία μας αναγκάζει πολλές φορές να γινόμαστε γελοί στις μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων, αθλητισμού, αγώνων ταχύτητας, οτιδήποτε κινείται μπάσκετ. Μεταδώστε μπάσκετ και θα δείτε τι παίζει στην DJ και τι μπορεί να παίζει σε ένα live streaming τελευταίας ποιότητας ενός περιφερειακού καναλιού. Θα δείτε τη διαφορά. Όποιος από εμάς έχει ένα υποτυπώδες ποιοτικό live streaming, ας δει σε smart TV, σε συσκευή smart TV εννοώ, το σήμα του, το ιντερνετικό, και δίπλα ας βάλει το σήμα της DJ. Η σύμβαση ορίζει ότι όταν ένα κανάλι κλείνει, οι υπόλοιποι επιβαρύνονται το κόστος για να μην βγει εκτός ο συνέτερός μας. Αν κλείσουν όλα τα κανάλια της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, η Πελοπόννησος θα πληρώνει τα σπασμένα του δανείου και της σύμβασης. Αντιλαμβάνεστε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι καμία επιχείρηση στον πλανήτη δεν έχει αυτή την ασφαλιστική μονοπωλιακή κάλυψη στις πλάτες τρίτων. Ήδη έχουν κλείσει πάνω από 25 κανάλια και το βάρος δημιουργεί αυξήσεις του μηνιαίου αντιτίμου σε ποσοστά από 10 μέχρι και 30% ετησίως. Αλλιώς ξεκινήσαμε, αλλού βρισκόμαστε σήμερα. Θέλετε να το αποδεχτούμε? Να ρίξουμε δίκαιο? Πάμε και σε αυτή την πλευρά. Να το αποδεχτούμε. Ποιος γνωρίζει από εμάς επιχειρηματικά, ποιος γνωρίζει από εμάς πότε και αν θα γίνουν αυξήσεις? Ποιος από εμάς έχει το δικαίωμα του επιχειρήν να κάτσει και να κάνει ένα προϋπολογισμό του 2019? Θέλω να κάνω προϋπολογισμό του 2019. Μπορώ? Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι αύξηση θα έχω μέσα στο 2019 στα έξοδα μου. Οι αυξήσεις αυτές αποφασίζονται και διατάσσονται οποιαδήποτε στιγμή και οποιονδήποτε μήνα ανεξέλεγκτα. Έχω πει ότι προσωπικά και για όλους μας με ενοχλεί πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι, ότι συνήθως οι αυξήσεις γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες και πέφτουν συνήθως μες τον Αύγουστο. Οι αυξήσεις όπου υπάρχει μείωση, γιατί έχουν υπάρξει και μείωσεις. Σαφώς μπαίνει σε οποιοδήποτε σημείο του χρόνου. Πληρώνουμε. Και πάλι να αποδεχτούμε ότι είναι σωστή αυτή η τακτική, αυτός ο τρόπος. Να το αποδεχτούμε. Τα εθνικά κανάλια έχουν 95% πληθυσμιακή κάλυψη. Τα περιφερειακά δεν έχουν ούτε 50% κάλυψη. Σύμφωνα με την DJ και τη σύμβασή μας, αυτή τη δυναμική και με την ΕΕΜΤΑΦ, που είναι ο φορέας ο οποίος ελέγχει, αυτή είναι η δυναμική των κεραιοσυστημάτων, των πομπών της DJ. Σημειώνουμε εδώ ότι τυπικά τα εθνικά και περιφερειακά βρίσκονται στις ίδιες εγκαταστάσεις, στα ίδια βουνά και στα ίδια κεραιοσυστήματα της DJ. Επίσης, στη φάση που τα εθνικά κανάλια ήθελαν να αποδείξουν ότι το φάσμα επαρκεί, εξέπεμψαν και εκπέμπουν high definition, αποδεικνύοντας ότι οι υποποίοι αντέχουν και μπορούν τα πάντα για τους ιδιοκτήτες της DJ. Όχι όμως τα ασθενικά περιφερειακά. Έχω αναλύσει και έχω πει, δεν θα τα πούμε σε αυτή την αίθουσα και μπροστά στον κύριο Μαγκλάρα, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Εκπέμπουμε σε κανάλια πάνω από το 50, σε 60 κανάλια που στο 60 δεν έχουν διάδοση ή δεν φτάνει το σήμα πουθενά. Μην γελιόσαστε. Δημιουργούνται φοβερά μα φοβερά προβλήματα. Ο περιβόητος μαθηματικός τύπος, ο οποίος είναι λάθος. Δηλαδή, σήμερα, αν καθίσουμε σε ένα τραπέζι και με την ΕΕΜΤΑΦ, με την κυβέρνηση, με το Υπουργείο Μεταφορών, με την DJ, με όποιον θέλουμε να φέρουμε και παρατηρητές από το εξωτερικό, να το συζητήσουμε. Πρέπει να κάτσουμε κάτω. Πρέπει να μάθουμε να συζητάμε σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σήμερα με φασιστικές μεθόδους. Τι σημαίνει το υπέγραψα? Τι σημαίνει, δηλαδή αυτό έχει διάρκεια εφόρου ζωής μέχρι να πεθάνω? Αυτός ο μαθηματικός τύπος έχει φτιαχτεί για να βγάζει το κόστος φιλοξενίας των περιφερειακών, βάζει αριθμούς πληθυσμών σε κάθε περιφερειακή ζώνη. Ένας τύπος που μόνο τρελός επιστήμονας τα έφτιαχνε. Και τρελός επιστήμονας τον έφτιαξε, να είστε σίγουροι. Ένας τύπος όπου φτιάχτηκε για να καλύψει μια συγκεκριμένη εποχή, μια συγκεκριμένη δανειοδότηση που έπρεπε να δημιουργήσει την δυνατότητα σε ένα ψηφιακό πάροχο να πάρει και τα περιφερειακά κανάλια. Εδώ έχουν και δίκιο. Δεν βρέθηκε κάποιος άλλος. Κάποια στιγμή σχεδόν τα φορτώθηκαν, σχεδόν, εντός εισαγωγικών. Δεν ήταν τυχαίο όμως το φόρτωμα, ήταν τελικά εκείνο που λένε και οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι ακόμη και τα σκουπίδια χρυσάφι είναι, άμα τα διαχειριστείς καλά. Ενώ αυτός ο τύπος βασίζεται σε πληθυσμιακές περιοχές, εκτοξεύει τα μηνιάτικα, π.χ. στην Πελοπόννησο των 800.000 κατοίκων σε εμάς, μαζί με το ΦΠΑ αυτή τη στιγμή σε 5.200 ευρώ το μήνα.
θέλουμε 5.200 ευρώ το μήνα, μαζί με το ΦΠΑ. Λέω μαζί με το ΦΠΑ, γιατί τέθηκε και από συναδέλφους και από την ίδια DG στο παρελθόν, μα γιατί βάζετε το ΦΠΑ, αφού αυτά ισοψηφίζονται. Στο τέλος του μήνα, αν στην τράπεζα δεν είναι τα χρήματα μαζί με το ΦΠΑ, το σήμα θα πέσει. Το ΦΠΑ, αντιλαμβάνεστε, ότι ακόμη και από κρατικούς φορείς, πότε φτάνει σε εμάς και πότε πληρωνόμαστε. Είμαστε συνεχώς υπόχρεοι. Συνεχώς. Στις 31 του μήνα έχουμε σημαντικές υποχρεώσεις, 20%, 2%, 24%, DGA κτλ. Στο τέλος του μήνα συσσωρεύονται. Ένας μπαλτάς μονίμως πάνω από το κεφάλι μας και να θέλουμε να πάρουμε μία ανάσα, δεν μπορούμε. Στη στερεά Ελλάδα το κόστος πέφτει λιγότερο. Τα νησιά του Αιγαίου πέφτει λιγότερο. Μπαίνει ζήτημα κεραιοσυστημάτων, μπαίνει ζήτημα κόστος κεραιοσυστημάτων. Π.χ. στο Αιγαίο θέλει 24 κεραιοσυστήματα. Το Μηνιάτικο το οποίο δίνουν τα κανάλια του Αιγαίου είναι μικρότερο, άρα οι υπόλοιποι επιδοτούμε αυτά τα 24 κεραιοσυστήματα, δεν γίνεται διαφορετικά. Και όλο αυτό είναι ένα φτιαγμένο πράγμα από την ΕΕ με τα αυτά. Γιατί να μην το επιδοτήσει το κράτος. Γιατί πρέπει να επιδοτούμε εμείς αυτό το κόστος κεραιοσυστημάτων. Και βεβαίως οι συνάδελφοι του Αιγαίου έχουν απόλυτο δίκιο. Μια πολύ μικρή περιοχή σε αντίξωες συνθήκες, με προβλήματα, συνοριακές διαφορές κτλ. Και αυτοί πρέπει να επιβιώσουν. Στρατηγική σημασία ο ρόλος τους. Ας το επιδοτήσει το κράτος, όπως επιδοτεί τα καράβια πάνω στο Αιγαίο. Λίγο πιο σύντομα. Ναι. Μπορούμε... Ουδέποτε λοιπόν έλεγα ότι η ΕΕ δεν έλεξε αυτό το μαθηματικό τύπο που ελέγχει ακόμη και τα έσοδα αλλά και τα έξοδα της DGA. Η σύμβαση η οποία έχουμε υπογράψει δίνει απόλυτη εξουσία στον πάροχο, το συνέτερό μας, να μας κλείσει με μαύρο. Μπορεί να κλείσει οποιοδήποτε περιφερειακό κανάλι δεν πληρώσει συμμορφούμενο το μηνιάτικό του. Αγαπητοί συνάδελφοι, χωρίς καμία αντίδραση επιφύλαξη, με άλλο τρόπο, δεν μπορούμε δυστυχώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο σήμερα είναι μπροστά μας. Και όχι μοναχά δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να ανοίξουμε ένα καινούριο διάλογο από το μηδέν. Να καταλάβουμε τι πληρώνουμε, γιατί το πληρώνουμε, πώς το πληρώνουμε και μέχρι πότε θα το πληρώνουμε. Η υπόθεση των λευκών περιοχών είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο έχει να κάνει με τα πληθυσμιακά κριτήρια. Έχουμε μια εξίσωση από την ΕΕ που λέει πληθυσμιακή κάλυψη. Μάλλον όχι, λέει πληθυσμιακή περιοχή στην οποία εκπέμπει ένα περιφερειακό κανάλι, περιφερειακές τηλεοπτικές ζώνες. Ξέρετε τι μετράνε σε αυτή την εξίσωση. Μετράνε τη στατιστική υπηρεσία, δηλαδή τον πληθυσμό ο οποίος βρίσκεται σε μια περιφερειακή ζώνη, τηλεοπτική περιφερειακή ζώνη. Αρθρίζονται τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχει η στατιστική υπηρεσία με βάση τις καταμετρήσεις των πληθυσμών του 2011, τις απογραφές. Ναι, κύριε καθηγητά. Να μιλήσω λίγο. Όχι, δεν. Ναι, ναι. Ακούω και το ΦΠΑ ότι χρεώνεται. Εδώ πέρα έχουμε τρελαθεί, λες και οι υπόλοιποι δεν πληρώνουμε ΦΠΑ. Και τώρα ακούω ότι θέλετε... Θα σας δοθεί ο χρόνος, χρόνος και θα τα πείτε. Αν είναι δυνατόν να... Τελειώνω. Ναι, θα γίνει παρέμβαση αργότερα. Ήθελα λοιπόν να πω ότι με πληθυσμιακά κριτήρια, το σήμα μας όμως δεν φτάνει σε αυτόν τον πληθυσμό, κύριε καθηγητά και κυρίες και κύριοι. Το σήμα μας δεν φτάνει ούτε στο 50% των πληθυσμιακών περιοχών. Άρα, για να είναι δίκαιη αυτή η μέτρηση, άρα είμαστε σε μεγάλες πληθυσμιακές περιοχές, άρα επηρεάζουμε πολύ κόσμο, άρα πουλάμε προϊόντα, θα πρέπει να είναι η βάση αυτής της εξίσωσης εκεί που φτάνει το σήμα. Στις λευκές περιοχές ούτε ήμασταν, ούτε είμαστε, ούτε θα είμαστε. Ξεχάστε το. Η διαβούλευση τελείωσε. Ο Γιώργος Σιμόπουλος ήταν στη Βουλή, μίλησε, τα είπε, προσπάθησε. Έκανε μεγάλη προσπάθεια, είμαστε τελειωμένοι, ούτε και εκεί πρόκειται ποτέ να μπούμε. Μας έχουν αφήσει έξω. Η ΕΕΤΑΦ, ξαναλέω και πάλι, είναι εκείνος ο αρμόδιος φορέας, ο οποίος θα πρέπει να επιλύσει προβλήματα. Συγκεντρωτικά και κατεβαίνω από το βήμα. Τα μειονεκτήματά μας... Τα μειονεκτήματα της περιφερειακής τηλεόρασης σε σχέση με τα εθνικά κανάλια. Τα εθνικά απομυζούν το 98% της διαφήμισης. Το ξαναείπαμε. Τα εθνικά από το Σεπτέμβριο του 2018 έχουν 5% φόρο διαφήμισης, τα περιφερειακά 20% ακόμη και στις επαρχιακές διαφημίσεις. Τα εθνικά έχουν 95% κάλυψη, τηλεοπτική κάλυψη σε κάθε άκρη της χώρας. Έχουν επιδότηση από το ελληνικό δημόσιο για να καλύψουν και τις λευκές περιοχές. Μπαίνουν στις δορυφορικές πλατφόρμες και πληρώνονται από τις δορυφορικές πλατφόρμες για να είναι μέσα στις δορυφορικές πλατφόρμες.
έχουν όλο το φάσμα προς όφελός τους με το high definition. Εμείς είμαστε στο 50% και αν είμαστε κάλυψη σε άθλια ποιότητα κάτω των 2 Mbps. Τα εθνικά δεν κλείνουν όταν δεν πληρώνουν την DGA. Βλέπετε μέγα. Τα περιφερειακά κλείνουν όταν περάσουν οφειλή 2 μηνιάτικα. Τα εθνικά γνωρίζουν τον προϋπολογισμό εξόδων στην DGA. Τα περιφερειακά δεν ξέρουν πότε και πώς θα αυξηθεί το τίμημα κάθε μήνα. Συγκριτικά μειονεκτήματα της περιφερειακής τηλεόρασης με άλλα περιφερειακά τοπικά μέσα. Τα περιφερειακά κανάλια έχουν 20% φόρο διαφήμισης, τοπικές διαφημίσεις αλλά και στις εθνικές, ενώ τα υπόλοιπα περιφερειακά μέσα δεν έχουν. Σε τοπικό επίπεδο είναι μη ανταγωνιστικά εξορισμού. Τα περιφερειακά κανάλια έχουν δυσβάσταχτα κόστη παραγωγών εκπομπών, μετακινήσεων, συνεργείων, σοβαρών εγκαταστάσεων και μονίμως προσαρμογή σε νέα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα περιφερειακά κανάλια πληρώνουν τον πάροχο εκπομπής με μηνιαία ποσά και που τα καθιστά αμέσως προβληματικές επιχειρήσεις. Τα περιφερειακά κανάλια πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα περιεχομένου. Αυτά σε σχέση με τα άλλα τοπικά κανάλια. Συγγνώμη, τα άλλα τοπικά μέσα. Η περιφερειακή τηλεόραση θέλει νοικοκύρεμα, κυρίες και κύριοι. Θέλει εύκολο έλεγχο, θέλει ρόλο σοβαρής ύπαρξης και λειτουργίας, με πλούσιο διάλογο και με καλύψεις, με περιφερειακές συνυπάρξεις και συγκρίσεις περιοχών, παραδόσεων, αντιλήψεων, επιτυχιών, επιχειρήν, ανθρωπίνου λόγου και δυνατοτήτων. Η περιφερειακή τηλεόραση χρειάζεται ειδική μελέτη, άλλη λογική λειτουργίας και άλλη διαβούλευση με ενεργό ρόλο στη συμμετοχή περιφερειακών φορέων. Στην περιφερειακή τηλεόραση και σε αυτή την αίθουσα εδώ σήμερα, με πάσα ειλικρίνεια, λέω ότι δεν μπορούμε να μπούμε στο ίδιο κεφάλαιο νόμου με τα κανάλια, τα περιφερειακά, λεγόμενα περιφερειακά της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Είμαστε κάτι διαφορετικό. Η περιφερειακή τηλεόραση χρειάζεται ξεκαθάρισμα γεωγραφικής κάλυψης, καταγεγραμμένο ελεγχόμενο περιφερειακό ρόλο, ξεκαθάρισμα διαφημιστικού κατεστημένου, έλεγχο βιωσιμότητας, κριτήρια εμπειρίας και λειτουργίας. Τέλος εδώ και τώρα του 20% του φόρου που ισχύει μόνο για την περιφερειακή τηλεόραση. Αν δεν μπορεί να υπηρετήσει η περιφερειακή τηλεόραση το λειτουργήμα για το οποίο δημιουργήθηκε από το ελληνικό κράτος, θα ήταν καλύτερα να καταργηθεί πλήρως. Δεν πάει άλλο έτσι. Είχα προβλέψει ότι στο τέλος του 2018 με αυτό το κατεστημένο οι επιχειρήσεις μας θα τείνουν να γίνουν εταιρείες ξεπλήματος ή αποστεωμένα φαντάσματα, βορρά συμφερόντων γεμάτα από την ανεμική, αβέβαιη, προβληματική αλλά και ανεκτίμητη λειτουργία τους. Σήμερα, μάλλον κάποιοι περισσότεροι μας ανέχονται παρά μας τείνουν χέρι βοηθείας. Είμαστε σε ένα δύσκολο σημείο για το οποίο θα πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί. Εγώ χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα. Φεύγοντας από εδώ, ας αναλογιστεί ο καθένας από εμάς τους χρόνους του και τα πόσα μπορεί να μας ενώνουν. Δεν μπορεί να συνεχίζει να υπάρχει ένας τέτοιος φορέας. Εγώ δεν θα έλεγα ότι εδώ μέσα ή ποτέ κάναμε συνδικαλισμό. Είμαστε μια ένωση επιχειρήσεων. Είμαστε μια ένωση επιχειρηματιών. Δεν έχει νόημα να σηκώνουμε το τηλέφωνο και να παίρνουμε τον πρόεδρο, έναν πρόεδρο ο οποίος μέχρι σήμερα έχει κάνει τεράστιο αγώνα για να υπάρχει αυτή η ένωση. Έχει κάνει και προσωπικό αγώνα. Χωρίς τον Αντώνη τον Δημητρίου, πιθανόν αυτή η ένωση να μην υπήρχε. Και δεν λέω υπερβολές. Και είναι από τα λίγα, για να μην πω το μοναδικό κανάλι που έχει λύσει πολλά προβλήματα, θα μπορούσε δηλαδή να μην ασχολείται καν με τις αγωνίες μας και όμως ο πρόεδρος Αντώνης Δημητρίου είναι μπροστά σε όλες τις εξελίξεις, βάζοντας πολύ προσωπικό χρόνο και όχι μόνο. Αυτή η ένωση υπάρχει γιατί υπάρχει ο Αντώνης Δημητρίου, να είστε απόλυτα βέβαιοι. Τι λέω βγαίνοντας από αυτήν την αίθουσα, ανασκουμποθείτε, σηκώστε μανίκια. Δεν έχει νόημα κάθε τι το οποίο θα αυξάνεται, οι προβλήματα που θα δημιουργούνται. Πρόεδρε, τι κάνατε για εκείνο, πρόεδρε, τι κάνατε για τ' άλλο. Κάποιοι ταξιδεύουν, κάποιοι δίνουν πάρα πολύ από τον ελεύθερο χρόνο τους. Κάποιοι έχουν όραμα, κάποιοι έχουν έμπνευση, κάποιοι θέλουν αυτό το πράγμα να πάει ένα κομμάτι μπροστά. Ας γίνουμε ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Ναι. Γιατί είστε τσατισμένος. Επειδή αναφέρθηκε σε τρελούς επιστήμονες, έτσι, αυτό. Εντάξει. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη. Ρώτησα και τη γραμματεία. Δεν το γνώριζα. Ζητάω ειλικρινά συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι έκλεισε ένας κύκλος από αυτά, από τις συζητήσεις που κάναμε. Θα περάσουμε σε νομικά θέματα και όσον θέματα. Όσον αφορά το είπα τρελό επιστήμονα, δεν είπα τρελούς. Και αφορούσε συγκεκριμένη περίοδο και συγκεκριμένη στιγμή που έχει
ημερομηνία κιόλας. Λοιπόν, επειδή τελειώσαμε ένα κύκλο αυτή τη στιγμή και θα περάσουμε σε κάποια νομικά θέματα και θέματα χάρτη συγνοτήτων, θα ήθελα εδώ κάτι να, έτσι, ένα συμπέρασμα να βγάλω. Αυτή τη στιγμή μιλήσαν, μέχρι αυτή τη στιγμή μιλήσαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, μιλήσαν και κρατικοί και από το κράτος, δήμαρχοι, φορείς και ο αρμόδιος υπουργός. Θα ήθελα να πω ότι αυτή όλη η μερίδα που έχουμε κάνει σήμερα και που κάνουμε κατά καιρούς είναι για να μπορέσουμε να δώσουμε το στίγμα μας ότι η αποστολή των περιφερειακών καναλιών είναι τελείως διαφορετική από ό,τι είναι των πανελλαδικών καναλιών. Δεν έχουμε καμία σχέση, έχουμε τελείως διαφορετική αποστολή. Θα σας πω μόνο ότι ο πολιτισμός, ο τοπικός, η παράδοση, η τοπική ιστορία, η επικαιρότητα στις περιφερειακές εκλογές, ακόμα και για την ανάδειξη δημάρχων περιφερειών, δεν θα υπήρχε σε αυτή τη μορφή που υπάρχει στα μεταπανελλαδικά κανάλια, δηλαδή να υπάρχουν καλεσμένες εκπομπές face to face, να υπάρχουν υποψήφοι και να μπορεί να ενημερωθεί ο πολίτης για το ποιον πρέπει να ψηφίσει, ποιες είναι οι ιδέες του, ποιες είναι οι θέσεις του και να σχηματίσει αυτές τις γνώμες. Και αυτά τα κανάλια που προσφέρουν όλο αυτό πραγματικά απευθύνονται σε πολύ μικρότερες αγορές. Και δεν είναι μόνο πληθυσμιακά μικρότερες αγορές, είναι και οικονομικά αυτές οι αγορές. Θα πρέπει να στηριχθούν, γιατί πιστεύω ότι θα υπάρξει τεράστιο έλλειμμα στην ενημέρωση, αλλά και στην τοπική ιστορία. Θα σας πω μόνο παράδειγμα, εμείς έχουμε μία εκπομπή στο ένα channel για την τοπική ιστορία που ρωτήστε τα παιδιά σας όλοι εδώ πέρα μέσα πώς απελευθερώθηκε η πόλη τους. Δεν το ξέρουν. Να ξέρετε, δεν υπάρχει στο σύστημα παιδείας μας αυτό. Δεν υπάρχει τοπική ιστορία, δεν καλύπτεται. Δεν ξέρουν τα παιδιά μας πώς ήταν η πόλη τους, από πού προήλθε και πώς φτάσανε σε αυτό το σημείο, αν δεν ενημερωθούν ιδιωτικώς από τους γονείς τους. Είναι τραγικό, η αποστολή μας είναι τελείως διαφορετική. Θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη και το πώς φορολογούμε αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά και το πώς θα δοθούν οι άδειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο τρόπος που κάποια στιγμή συζητήθηκε το να μπούμε σε δημοπρασίες θα ήταν καθαρά ένα επιχειρηματικό κομμάτι, το οποίο το γνωρίζουμε και σε άλλες εκφάσεις της οικονομικής μας ζωής, όπως είναι οι ομάδες, παράδειγμα. Πήραν κάποια επιτίδη γιατί θέλουν να παίξουν το στοίχημα και αυτοί κάποια οικονομικά συμφέροντα εξυπηρετούσαν και όταν τέλειωσε αυτή η αποστολή που είχαν οι προσωπικοί τους, εγκαταλείψαν αυτές τις ομάδες, όπως θα εγκαταλείψουν ενδεχομένως και τώρα που ανοιγοκλείουν τα κανάλια κάποιοι και πολιτικοί σχηματισμοί που μπήκαν και αγοράζουν κανάλια ή πληρώνουν την DJ για να ξανανοίξουν, θα τα εγκαταλείψουν και θα κλείσουν απλά. Τίποτα άλλο δεν θα συμβεί. Διότι όλος αυτός ο τρόπος και φορολόγησης και αδειοδότησης που πάει να γίνει, νομίζω ότι είναι στρεβλός και δεν μπορεί να βοηθήσει την αποστολή που πρέπει να έχουν τα περιφερειακά κανάλια. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα κριτήρια θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και συμφωνώ να είναι και αυστηρά και από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, που σας ευχαριστώ πραγματικά για την πρώτη φορά ήρθατε να μας ακούσετε και από κοντά ποιες είναι οι θέσεις και απόψεις μας. Ας περάσουμε τώρα στον επόμενο εισηγητή. Το θέμα μας είναι η διαδικασία αδειοδότησης και ιδιαιτερότησης περιφερειακής τηλεόρασης με τον Τρυφοναδάρα, νομικό σύμβουλο και της ΕΤΕΠ και ειδικό στα θεσμικά θέματα του περιφερειακού τύπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Επειδή εγώ είμαι σχεδόν λάκων και όχι ενθουσιώδης επτανήσιος όπως ο Σπύρος, σας καθησυχάζω, θα χρειαστώ λιγότερο από το μισό του χρόνου. Και επειδή περίπου βρισκόμαστε σε οικογενειακή ατμόσφαιρα πλέον και επειδή ο χρόνος πιέζει, παρακάμπτω με την άδειά σας φιλοφρονήσεις και προσφωνήσεις και προλόγους και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα το οποίο έχω κληθεί να σας παρουσιάσω. Και αυτό δεν είναι άλλο από το μείζον θέμα που απασχολεί σήμερα την περιφερειακή τηλεόραση, αυτό το ζήτημα της αδειοδότησης. Και είναι μείζον ασφαλώς, γιατί καταλαβαίνετε, όπως είπε και ο πρόεδρος, ότι έχει υπαρξιακή διάσταση, συνδέεται δηλαδή με την δυνατότητα να υπάρχουν παριστάμενοι και μη παριστάμενοι εδώ εκπρόσωποι καναλιών και στην επόμενη μέρα της περιφερειακής τηλεόρασης που αργά ή γρήγορα θα ξημερώσει. Θα ήθελα την προσοχή σας σε μια εισαγωγική παρατήρηση που θεωρώ πολύ κρίσιμη. Η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων έχει τάξει ως ιδρυτικό της σκοπό να προασπίσει τα συμφέροντα της υγιούς επιχειρηματικότητας στον κλάδο και μετρώ μία προς μία τις λέξεις μου αυτές. Δεν έχουμε σκοπό να καταγραφούμε άλλη μια συνδικαλιστική ένωση η οποία παράγει συνεχώς πληθώρα ετοιμάτων και τα ξακοντίζει προς κάθε κατεύθυνση, αλλά να καταξιωθούμε με τη δράση μας ένας αξιόπιστος και φερέγγιος θεσμικός συνομιλητής πολιτείας σε μια επιμελητηριακή λογική, αν μου επιτρέπετε τον όρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Και σας ζήτησα να προσέξετε την παρατήρηση, διότι ενδεχομένως μερικά από αυτά τα οποία θα πω να μην ηχήσουν ευχάριστα στα αυτιά όλων όσων βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, αν και υποπτεύομαι ότι αυτό αφορά περισσότερο εκείνους οι οποίοι δεν μας τίμησαν σήμερα με την παρουσία τους. Και τώρα στο θέμα μας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε δύο βασικά ερωτήματα που συνδέονται με το ζήτημα της αδειοδότησης. Το πρώτο είναι το ερώτημα πότε θα ξεκινήσει αυτή η περίφημη διαδικασία της αδειοδότησης ή σωστότερα τι πρέπει να προηγηθεί πριν ξεκινήσει η διαδικασία της αδειοδότησης. Το δεύτερο είναι πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία της αδειοδότησης ή σωστότερα και εδώ πώς πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία της αδειοδότησης για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του νομοθέτη να μπει πράγματι τάξη στο άναρχο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο που υπάρχει σήμερα. Πρώτο ερώτημα. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία? Η απάντηση είναι έλαντε, είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου, το οποίο δεν θα διεκδικήσω ότι δεν έχω την απάντηση, όπως δεν την έχει και κανείς άλλος. Τυπικός και ουσιαστικός αρμόδιο είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο μας τιμά σήμερα όχι μόνο με την παρουσία, αλλά και με την υπομονή του στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Θεωρητικά αύριο μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία της αδειοδότησης στο Συμβούλιο. Αυτό όμως μόνο ως θεωρητική αντιμετώπιση δεν μπορεί ουσιαστικά να ξεκινήσει αύριο. Πρώτον, γιατί έχει και άλλα πράγματα στο κεφάλι του, πρέπει να επιλέξει, υπάρχουν και άλλες εκκρεμούσες κατηγορίες αδειών, αλλά και το κυριότερο, ότι υπάρχουν και θεσμικά προβλήματα, πρέπει να προηγηθούν ορισμένες υπουργικές αποφάσεις, 4 υπουργικές αποφάσεις, δόξα τω Θεώ, 1 υπουργική αποφάση και 3 κοινέ υπουργικές αποφάσεις και σοβαρά θέματα που πρέπει να προηγηθούν από τη διαδικασία αδειοδότησης, όπως ο αριθμός των αδειών σε κάθε περιφερειακή ζώνη, όπως είναι ο αριθμός του προσωπικού και άλλα ζητήματα που συναρθρώνονται με την ίδια διαδικασία της αδειοδότησης, όπως είναι η τιμή εκκίνησης, αν γίνει δημοπρασία, κρατήστε το αυτό, το ελάχιστο επενδυμένο κεφάλαιο κλπ. Άρα το μπαλάκι πάει στην κυβέρνηση. Πρέπει να εκδώσει υπουργικές αποφάσεις. Ούτε αυτή όμως έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Και αυτή όχι από τη θεσμική αυτοσυγκράτηση όπως το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά επειδή αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για πολιτικό θέμα μείζωνος σημασίας, που συνδέεται άμεσα με τον εκλογικό κύκλο που έχει ανοίξει και που κάθε απόφαση θα πρέπει να ζυγιστεί πολύ καλά πριν ληφθεί. Στην τελευταία συνάντηση με τον κύριο Παπά και τον κύριο Κρέτσο, αποκομίσαμε την εντύπωση ότι δεν το βλέπουν και πολύ σύντομα να ξεκινάει. Αλλά αυτό ως πληροφορία κρατήστε τη, αφήστε τη, δεν μπορεί να κανείς να... Εδώ μένουμε στα επίσημα όσα είπε ο κύριος Κρέτσος. Αλλά μην θεωρήσετε ότι ο δημόσιος λόγος να ξεκινήσουμε τη διαδικασία τηλεόρασης αντιστοιχεί και στις πραγματικές προθέσεις των όσων τον εκφέρουν. Μέχρι εδώ το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες. Τώρα η ουσία. Εμείς τι λέμε? Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι ως κλάδος. Θέλουμε η δουλειά να γίνει σωστά εξ αρχής. Να μην υπάρξουν λάθη, αβλεψίες και παραλήψεις οι οποίες μπορούν να ανατινάξουν το εγχείρημα και να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσουν. Το νέο πλαίσιο δεν πρέπει φτάνει μόνο να είναι, όπως λέει η εισαγωγική έκθεση του νόμου, ξεκάθαρο και διαυγές. Πρέπει ταυτόχρονα να είναι και αποτελεσματικό και λειτουργικό και κυρίως δίκαιο. Εμείς λέμε ξεκάθαρα επομένως ότι πριν ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης, αγαπητοί φίλοι, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν αντιμετωπιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Νομοθετικά, διοικητικά. Υπάρχουν τρόποι, μερικά κορυφαίας σημασίας ζητήματα, τα οποία αν μείνουν ως έχουν, θα υπονομεύσουν την όλη διαδικασία. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα? Πρώτον, ο νέος χάρτης συχνοτήτων. Το αντιλαμβάνεστε, αυτονόητο, δεν θα πει κάθος σε αυτό. Υπάρχουν ειδικότεροι εμείς σε αυτό το θέμα, θα μιλήσουν αργότερα. Ο καταστατικός χάρτης, το έδαφος πάνω στο οποίο δηλαδή, θα πατήσουν οι νέες άδειες. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με το θέμα αυτό. Εγώ θα πω μόνο από άποψη θεσμική της Ένωσης ότι δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να δούμε σε effect το νέο χάρτη συχνοτήτων. Υποθέτουμε και το ζητάμε από την πολιτεία αυτό, όχι από τους συντάκτες, από αυτούς που είναι φορτισμένοι την επιστημονική ομάδα του καθηγητή που έχει αναλάβει όλη την εργασία και στην οποία έχουμε εξορισμό απόλυτη εμπιστοσύνη. Από την πολιτεία δεν θέλουμε να δούμε αναρτημένο σε ένα effect που δεν θα έχουμε λάβει γνώση, δεν θα έχουμε συμβάλει, δεν θα έχουμε συμμετάσχει με παρατηρήσεις, δόκιμες και ουσιαστικές στην ουσιαστική του κατάρτιση. Για να μην εμφανιστούν φαινόμενα σαν και αυτά που διεκτραγούδησαν κάποιοι προλίγου, να τεμαχίζεται ένας Δήμος στη μέση και ο μισός να ανοίξει μια περιφερειακή ζώνη και ένας άλλος, ή να μην αντιστοιχούν οι διοικητικές περιφέρειες με τις γεωγραφικές ζώνες, δηλαδή σε άλλους να απευθύνεσαι ως διαφημιστική και πολιτική βάση και από σε άλλους να εκπέμπεις. Για μας η μη συμμετοχή, το να μην κληθούμε να συμμετέχουμε έστω σε στάδιο διαβούλευσης μετά την κατάρτιση
οριστικοποίηση του νέου χάρτη συγκοινωνιτήτων αποτελεί κάζους μπέλη και θα αντιδράσουμε με κάθε δυνατό τρόπο, με κάθε δυνατό μέσο. Δεύτερο ζήτημα που πρέπει να λυθεί πριν ξεκινήσουν οι άδειες είναι έχει να κάνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τις άδειες που θα δοθούν. Ακούσατε γι' αυτό. Πράγματι, έχουμε μια, ας μου επιτραπεί να πω, μια λεόντια και καταχρηστική σύμβαση με την Τίτζια. Σπέβδω να προλάβω τα ρεφλέξη του αγαπητού κυρίου Μαστοράκη. Περίπου έχει εργαλειοποιηθεί αυτή η αντίθεση. Το έχουμε πει πολλές φορές μεταξύ μας. Έχουν άλλη γνώμη. Δεν τα ακούει πρώτη φορά αυτά τα οποία θα πω. Θα έχει την άνεση, υποθέτω, να πάρει το λόγο μετά αμέσως. Το είδαμε άλλωστε. Το είπε ο Σπυρός. Εμείς λέμε ότι, για να μην κάνω λάθος, το διαβάζω και αυτό από μέσα, ότι η χωρητικότητα των ψηφιακών δεδομένων της εικόνας και ήχου, το περίφημο bandwidth ή ο αλλιώς ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των περιφερειακών καναλιών, υπολείπεται δραματικά των εθνικών καναλιών. Σε αυτό το επίπεδο είμαστε άμεσοι ανταγωνιστές. Εγώ μιλάω από νομική άποψη τώρα. Δημιουργείται μια σοβαρή νομική εκκρεμότητα, αν δείτε το θέμα, διότι αν πρόκειται να αναβαθμίσω το ποιόν, το περιεχόμενό μας, και φτιάξουμε σοβαρά κανάλια βιώσιμα της επόμενης μέρας, που θα μετάσχουν ενεργά στο γίγνεσθε της περιφέρειας και θα αποφασίσουν να μεταδώσουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και ο θεατής θα χάσει κυριολεκτικά την μπάλα, δεν θα βλέπει που είναι η μπάλα, αυτό δημιουργεί πολύ σοβαρές εκκρεμότητες από νομική άποψη. Εμείς δεν θα αποδεχθούμε άδειες λειτουργίας κουτσουρεμένες και τεχνικώς υποδέστερες των άμεσων ανταγωνιστών των εθνικών καναλιών που είναι οι ανταγωνιστές μας. Αυτό όχι μόνο παραβιάζει άρθρα του Συντάγματος, αλλά παρέπει και το μισό δίκαιο ανταγωνισμού. Και δεν θα το αφήσουμε έτσι. Τρίτο σοβαρό ζήτημα. Πάλι η σύμβαση με την Τζέα. Και αυτό αναλύθηκε. Σε αυτό δεν στέκομαι. Είναι ο όρος, ο περίφημος, το ακούσατε πολλές φορές και από τον πρόεδρο και από τον αντιπρόεδρο. Με το σταθερό ενίκιο της Τίτζα αναπεριφερειακή ζώνη, ανεξαρτήτως των σταθμών οι οποίοι θα εκπέμπουν. Εγώ απομονώνω το κομμάτι της αδειοδότησης. Πέρα από το αυτοχρήμα παράλογο και καταχρηστικό, ορισμό της καταχρηστικότητας κατά την άποψή μου που περιέχει αυτός ο όρος. Τι γίνεται στην περίπτωση της αδειοδότησης? Εκεί μπορεί να υπάρξουν τέρατα, να δημιουργηθούν καταστάσεις εξωφρενικές. Αν δηλαδή στην περιφερειακή ζώνη 6 που εκπέμπει ο Σπύρος και οι υπόλοιποι και οι άλλοι φίλοι εδώ, που σήμερα είναι 15 κανάλια και δίνει άκουσα 5.000. Αν αδειοδοθούν 3 σταθμοί, 5 σταθμοί, τότε το ποσό αυτό τριπλασιάζεται ή πενταπλασιάζεται αυτομάτως και γίνεται 15-25.000 το μήνα ή 200.000 το χρόνο. Πράγματα αδιανόητα και ακατανόητα. Δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα. Και όμως θα συμβεί αν ξεκινήσουμε αύριο την αδειοδότηση χωρίς να έχουμε λύσει αυτό το μείζον και σοβαρό θέμα. Χωρίς να υπολογίσουμε και το κόστος το οποίο θα χρειαστεί να καταβάλει ο Σπύρος και οι υπόλοιποι για να πάρουν την άδεια. Είτε γίνει δημοπρασία είτε δεν γίνει. Εκτός από τα τρία αυτά όμως σοβαρά ζητήματα, υπάρχουν και τα θεσμικά, οι θεσμικές εκκρεμότητες, στις οποίες αναφέρθηκα. Πρέπει να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις. Μία για τον αριθμό των καναλιών, μία για το προσωπικό, μία για τον ελάχιστο κατεβλημένο κεφάλαιο και μία για τη μία κίνηση. Επαναλαμβάνω, αν γίνει δημοπρασία, υπό την κρατώ πάντα αυτό τον αστερίσκο, θα σας πω παρακάτω γι' αυτό. Για κάποιες από τις υπουργικές αποφάσεις αυτές απαιτείται εκ του νόμου στάδιο διαβούλευσης. Για κάποιες άλλες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο στην τελευταία έκθεσή του λέει ότι για όλες θα έπρεπε να επεκτείνεται, όχι μόνο σε αυτές τις προϋπονόμες, σε όλες αυτές τις προϋπονόμες θα έπρεπε να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του ΣΥΡΟΥ. Όλες προϋποθέτουν ένα στάδιο σοβαρής εκτίμησης, ανάλυσης και μελέτης. Δεν μπορεί δηλαδή αύριο, δεν μπορώ να διανοηθώ υπουργό, ο οποίος επικαλέστηκε με μελέτη ολόκληρη της Φλωριντίας για τις εθνικές άδειες που περίπου είναι συγκροτημένα τα μεγέθη και δεδομένα, να εμφανιστεί και να πει διαδίνω στην περιφερειακή ζώνη Κρήτης 2 άδειες ή 4 άδειες και χωρίς σοβαρότατη, στοιχειώδος σοβαρή τεκμηρίωση και μελέτη που μπορεί να γίνει μόνο με την ανάλυση όλων των δεδομένων που συνθέτουν την παραγωγική βάση περιοχής, το ΑΕΠ, τη γεωμορφολογία, τις δυνατότητες της αγοράς, στις οποίες θα απευθυνθεί το κανάλι κλπ. Αυτό προποθέτουν κάποιες στοιχειώδεις μελέτες. Δεν πετάω την μπάλα στην εξέδρα, μιλώ και επικαλούμε το αυτονόητο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συνταχθούν. Μην τρομάζετε. Ένα σοβαρό οικονομολόγο πρέπει να τις κάνει, μια ομάδα οικονομολόγων να κάνει σύντομα αυτή τη διαδικασία, αλλά πρέπει να γίνει. Πρέπει να πατάμε σε στέρεο έδαφος να μιλήσουμε για το πόσες άδειες θα δοθούν σε κάθε περιφέρεια. Εκτός αν υπηρεθούν σκοπιμότητες εκγενετής. Πάμε στο δεύτερο ζήτημα. Το δεύτερο ερώτημα. Πώς πρέπει κατά τη γνώμη να γίνει η διαδικασία? Πρέπει να σας πω εισαγωγικά ότι ο περίφημος νόμος Παπά, και το λέω γιατί συνδέεται με αυτό που θα πω παρακάτω, ο περίφημος νόμος Παπά έχει 2 θηριώδεις αυλεψίες όσον αφορά την περιφερειακή τηλεόραση. Υπόθηκαν ακροθυγώς. Τις συγκεκριμενοποιώ. Πρώτον, αγνοεί και υποτιμά τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ εθνικών καναλιών και περιφερειακών καναλιών. Αυτές δεν είναι μόνο διαφορές μεγεθών, είναι και διαφορές ουσίας. Δηλαδή διαφορές σκοπών, επιδιώξεων, δυνατοτήτων, στόχων, αναφοράς πολιτικής και γεωγραφικής κλπ.
Είναι αδύνατο, είναι αδιανόητο να τσουβαλιάζονται σε ενιαίο πλαίσιο ρυθμίσεων ρυθμίσεις που αφορούν και τα δύο αυτές ποσότητες. Γιατί καταλήγουμε σε εκτρώματα. Η δεύτερη αυλεψία, το δεύτερο λάθος είναι ότι ο νόμος αγνοεί πλήρως την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά από 30 χρόνια αγώνες. Τιμήθηκαν εδώ άνθρωποι, τα ακούσαμε από τον Πρόεδρο, έως και συγκινητικά, με ένας αγώνας 30 ετών που κατατέθηκε εδώ κόπος, μεράκι, υδρότας, πάθος από ανθρώπους που δημιούργησαν την περιφερειακή τηλεόραση και έφτιαξαν αυτό το θεσμό, το οποίο σήμερα απολαμβάνει γενικής εκτίμησης το εννοώ, διότι οι παθογένειες των εθνικών καναλιών δεν υπάρχουν στην περιφερειακή τηλεόραση και ο πλουραλισμός και η πολυφωνία και η ελεύθερη διάδοση των απόψεων υπηρετούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και δεν υπάρχουν τα ακραία φαινόμενα πολιτικών διαπλοκής και όλων τις παθογένειες που έχουμε ζήσει όλο αυτό το διάστημα. Αυτή η 20ετής, η 30ετής δράση έχει δημιουργήσει με τη σειρά της μια σειρά δεδομένα, τα οποία με βάση τον νόμο Παπά αγνοούνται πλήρως και έτσι οι ήδη λειτουργούντες περιφερειακοί σταθμοί, με βάση τη φιλοσοφία του νόμου Παπά, βρίσκονται αντί σε πλεονεκτικότερη, σε δυσμενέστερη θέση από κάποιους επίδοξους επιχειρηματίες που θα εμφανιστούν ατσαλάκωτοι με το κουστούμάκι τους και χωρίς ούτε καν να έχουν. Γιατί ο νόμος επιτρέπει να έχει μια υπεύθυνη δήλωση και να πει σε 6 μήνες: θα έχω κανάλι, θα έχω προσωπικό, θα έχω εγκαταστάσεις, θα έχω περιεχόμενο και παίρνω την άδεια. Ο ανταγωνισμός είναι εξ ορισμού εξοντοτικός. Για αυτούς που έχουν φτύσει αίμα να φτιάξουν αυτό το κανάλι για να το φτάσουν εδώ. Δεν μπορούν να τους αναγκούν στον εξορισμό. Για να μην υπάρχουν παραξηγήσεις, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι εξ αρχής. Η Ένωση, την οποία εκπροσωπώ εδώ, δεν ήταν ποτέ αντίθετη με θεσμική αναγκαιότητα να μπει τάξη στο τοπίο, πράγματι είναι άνεργο. Αλλά όπως είπα, πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκαιο τοπίο που θα το αντικαταστήσει. Δεν είναι δυνατόν τη διαπλοκή που θα βγάλουμε κλωτσιδόν από την πόρτα να την εισάγουμε από το παράθυρο, αφήνοντας ανοιχτές κερκόπορτες. Εξηγούμε. Χάρηκα πολύ που ήταν περίπου το κεντρικό. Αν κατά τη γνώμη μου βγει ένα συμπέρασμα μόνο σήμερα, θα είμαι ευτυχής να είναι αυτό που θα πω τώρα. Γιατί το άκουσα, το είπαν και οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι, πέρα από το δική μας πλευρά. Το υπενήχθη περίπου και ο Υπουργός, δεν το είπε ευθέως, ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με τον τρόπο χορήγηση των αδειών. Το βασικό κριτήριο, το αποκλειστικό κριτήριο που είναι η πλειοδοσία, ο πλειοδοτικός διαγωνισμός. Όπου την άδεια παίρνει όποιος δώσει περισσότερα, εφόσον βεβαίως πληρεί ορισμένα κριτήρια. Αυτή η διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι έχει μια ισχυρή δικαιολογητική βάση στην περίπτωση των εθνικών καναλιών, που έχει και άλλους στόχους, ναι, ακόμα και να μαζέψει χρήματα από τους καναλάρχες, τους ολιγάρχες και όλα αυτά, αυτός μπορεί να γίνει αποδεκτός ως πολιτικός και ιδεολογικός στόχος, μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Δεν έχει καμία απολύτως βάση στην περίπτωση των περιφερειακών καναλιών. Δεν έχει καμία ισχύ. Κατά τη δική μας γνώμη, η πλειοδοτική διαδικασία είναι θεσμικά αδικαιολόγητη, οικονομικά ατελέσφορη και ενδεχομένως δημοκρατικά και εθνικά επικίνδυνη. Γιατί λέμε ότι είναι θεσμικά αδικαιολόγητη? Πολύ απλά γιατί, αν ο πραγματικός στόχος αυτών που φτιάχνουν το νέο τοπίο είναι να μπει τάξη, να λειτουργήσουν στην επόμενη μέρα σταθμοί με προσωπικό, με περιεχόμενο, με εγκαταστάσεις, με τεχνικό εξοπλισμό. Σωστή, βιώσιμη, άρτη. Αυτό μπορεί να γίνει, αγαπητοί μου φίλοι, να εξασφαλιστεί άνετα, πλήρως 100% με τις ρυθμίσεις του νόμου και τις νομοθετικές και τις διοικητικές πρωτοβουλίες που μπορούν να ακολουθήσουν, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε το διαγωνισμό. Ο οποίος το μόνο δυνατότητα έχει να προσφέρει, το μόνο εισαγωγικά πλεονέκτημα που έχει είναι να δώσει δυνατότητα, όπως είπα, σε ισχυρούς του χρήματος, με ισχυρά πορτοφόλια, αλλά ανομολόγητες προθέσεις, να εισβάλλουν στον χώρο. Και υπάρχουν ήδη τέτοια δείγματα προθέσεων. Η ποιότητα και η αξιοπιστία δεν εξασφαλίζονται ούτε με πλειοδοσίες, ούτε με χρήματα. Εξασφαλίζονται νομικά και μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Γιατί λέμε ότι είναι οικονομικά ατελέσφορη και δεν οδηγεί πουθενά αυτή η πλειοδοτική διαδικασία? Εδώ είναι η παγίδα, μια από τις παγίδες που είπα προλίγου, ότι μεταφέρουμε άκρητα ρυθμίσεις που δεν ταιριάζουν. Εδώ είναι η παγίδα των εμπνευστών που αποφάσισαν και για τις περιφερειακές άδειες πλειοδοσία. Αυταπατάτε ή ζει σε άλλο κόσμο, ή είναι εντελώς ανίδιος όποιος πιστεύει ότι καθημαγμένες επιχειρήσεις από την κρίση, από τα προβλήματα, την υπερφορολόγηση που ακούσατε, από τους μειωμένους τζίρους, από τα τεράστιες επιβαρύνσεις καθημερινά, θα προσέλθουν με μεγάλη χαρά σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και θα δώσουν μια άπλετες, θα ανοίξουν το πορτοφόλι τους και θα δώσουν τεράστια χρήματα
για να μπαλωθούν τρύπες του κρατικού προϋπολογισμού. Και εδώ πάμε. Τη δυνατότητα ενδεχομένως την έχουν άλλοι. Όχι αυτές τις επιχειρήσεις. Δηλαδή στην περίπτωση των περιφερειακών καναλιών ισχύει ταυτόχρονα και το αρχαιοελληνικό ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος και το νεοελληνικό τι είναι ο κάβουρας είναι το ζουμί του. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε ότι θα βγάλουμε χρήματα από αυτή την περίπτωση, αλλά και εδώ παρέλκει δηλαδή. Δεν έχει ένα νόημα, δεν κερδίζουμε τίποτα με τον πλουτογραμμισμό. Η διαδικασία όμως αυτή, αγαπητοί φίλοι, μπορεί να είναι και επικίνδυνη και όσον αφορά τους δημοκρατικούς θεσμούς και όσον αφορά τα εθνικά θέματα. Δεν θέλω να επεκταθώ πολύ από αυτού. Είπα και προλίγο ότι για πολλά μπορούν να κατηγορηθούν οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, αλλά όχι ότι δεν είναι επάλξεις διασφάλισης της πολυφωνίας, της ανταλλαγής απόψεων, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών κλπ. Βήμα έχουν οι πάντες. Το ΕΣΟΡΟΥ θα το ελέγξει αυτό το πράγμα. Σε σχέση με τα εθνικά κανάλια, είδαμε και τις εκτιμήσεις, είδαμε τις μετρήσεις, είδαμε τις επιβαρύνσεις, είδαμε τις σκοπιμότητες. Στα περιφερειακά κανάλια, μόνο οριακές καταστάσεις μπορεί να θεωρήσουμε, στα ενημερωτικά περιφερειακά κανάλια, οριακά μπορούμε να πούμε ότι είναι εκτός αυτού του πλαισίου, και αν είναι, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά δεν θα συμβεί το ίδιο, αγαπητοί φίλοι, με τον ολιγάρχη, ο οποίος θα πάρει μία ή δύο ή τρεις, λοιπόν, και αυτές τις δυνατότητες να ελέγξει περισσότερο από ένα τηλεοπτικό σταθμό, άρα να ελέγξει συγκεντρώνοντας την πολυφωνία. Δημιουργεί το σοβαρό κίνδυνο για τη δημοκρατία την ίδια και ας μην το αγνοούμε αυτό, ας μην το παρακάμπτουμε, ας μην το υποτιμούμε. Δεν υπάρχουν και εδώ και κανάλια από τη Θράκη και από τα νησιά. Δεν αναφέρομαι καθόλου στο ενδεχόμενο να τεθούν και άλλα ζητήματα ιδιοξιακά και να τεθούν σε κίνδυνο εθνικά ζητήματα. Τι προτείνουμε εμείς? Συνεπείς στα όσα σας λέμε, δεν έχουμε καμία απολύτως αντίρρηση από την πολιτεία να μας βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Με το νομοθετικό της πλαίσιο. Ναι, και εμείς ως ΕΤΕΠ, γι' αυτό είπα ότι μπορεί κάποια πράγματα να μην ακούσουν ευχάριστα ενδεχομένως. Ναι, και εμείς δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Και για μας δεν εννοείται περιφερειακός σταθμός χωρίς επαρκές προσωπικό, και όχι μόνο δημοσιογράφους, όλο το προσωπικό που μπορεί να εγγυηθεί τη λειτουργία ενός περιφερειακού σταθμού. Τον ακριβή αριθμό θα τον συζητήσουμε στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Για κάθε περιφερειακή ζώνη προφανώς δεν είναι ο ίδιος. Και εμείς συμφωνούμε με την πρόβληψη του άρθρου 7 για την ανάγκη ύπαρξης ενός άρτιου τεχνικού εξοπλισμού και σοβαρών εγκαταστάσεων που θα μπορούν να διασφαλίζουν την άψογη εκπομπή του σήματος. Σας είπα μάλιστα και για τα παράπονα που έχουμε προκειμένου. Εδώ είμαστε θύματα και όχι θύτες. Και εμείς συμφωνούμε ότι το περιεχόμενο του προγράμματος πρέπει επίσης να είναι άρτιο, σύμφωνο με την νομοθεσία, με τις κοινοτικές οδηγίες, με τις οδηγίες και συστάσεις και υποδείξεις του ΕΣΟΡΟΥ, πράγματι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα που ταλαιπωρούν και εκθέτουν τον κλάδο σήμερα. Και είναι αρκετά αυτά τα φαινόμενα και πρέπει να το αποδεχτούμε. Και είμαστε επίσης σύμφωνοι με μια σειρά όρους που θέτει ο νόμος του 4339, ναι, και με τα αποθενέσκες και με τους ελέγχους συγκέντρωσης και με πολλά, προκειμένου να παραχωρηθούν οι άδειες στους ενδιαφερόμενους. Τι λέμε όμως στους κατακλείδους πρότασή μας? Αν συγκεντρώνουμε όλα αυτά, αν διασφαλίζουμε δηλαδή ότι ο σταθμός την επόμενη μέρα θα είναι άξιος, αξιόπιστος, φερέγγιος, βιώσιμος κλπ. Δώστε μας την άδεια. Μη μας βάζετε σε αυτή την παράλογη και εξωφρενική διαδικασία της οικονομικής αντιπαράθεσης με οποιονδήποτε ολιγάρχη μεγιστά να επιχειρήσει για δικούς σκοπούς να εισβάλλει στην περιφερειακή τηλεόραση αυτό το προπύργιο, επαναλαμβάνω, της ενημέρωσης. Και δεν έχουμε αντίρρηση ούτε με την καταβολή ενός εύλογου τιμήματος για την παροχή της άδειας. Ακόμα και γι' αυτό συμφωνούμε. Να δώσουμε και κάποια χρήματα έναντι της άδειας, λαμβανομένου υπόψη βέβαια των δυνατοτήτων που υπάρχουν και όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα. Έτσι το θεωρούμε ότι θα είναι εύλογο και λογικό αυτό το πράγμα. Πληρούμε τα κριτήρια. Δώστε μας την άδεια, μην μας βάζετε σε άσκοπες και επικίνδυνες διαδικασίες πλειοδοσίας. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη σκέψη, την οποία η πολιτεία δεν έχει οθετήσει ακόμα. Βεβαίως θα μου πείτε, αυτό είναι λογικό και ωραίο και το εφαρμόζεται εύκολα, έγινε ήδη τα εθνικά. Αν οι άδειες, ο αριθμός των αδειών είναι μικρότερος των ενδιαφερόμενων. Ή ίσως. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις άδειες? Τι κάνουμε εκεί? Κάπως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους ελέγξουμε. Δεν θα κάνουμε διαγωνισμό? Όχι, λέμε εμείς. Να μην κάνουμε ούτε το διαγωνισμό. Πολύ εύκολα μπορεί να σταθεί αυτός ο διαγωνισμός με ένα σύστημα, όπως το λέμε, κατάταξη των υποψηφίων στη βάση μοριοδότησης επιλεγμένων κριτηρίων, τα οποία εύκολα μπορεί να βρεθούν. Αν η πολιτεία το θέλει, είμαστε έτοιμοι να το δώσουμε έτοιμο εμείς αυτό το πλάνο. Το δουλεύουμε ήδη για να μην πω το έχουμε έτοιμο, ώστε να αδειοδοτηθούν, να καταταγούν οι ενδιαφερόμενοι με βάση τα προσόντα τους και να πάρουν την άδεια οι έχοντες περισσότερα αμόρια. Σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε βαρύνουσας σημασίας κριτήριο τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, γιατί ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού όχι μόνο λύνει προβλήματα σε ένα
χυμαζόμενο κλάδο στην περιφέρεια ειδικά και όχι μόνο των δημοσιογράφων, αλλά είναι και ένα επαρχές κριτήριο ποιότητας του σταθμού. Όσο πιο πολύ προσωπικό είσαι, τόσο κατά τεκμήριον ισχυρότερο σταθμό, σε κανείς δεν πληρώνει εργαζόμενους για να παίζουν μπάλα στο προάβλιο. Επίσης, πρέπει να μεριοδοτείται κατά τη γνώμη μας και η υπάρχουσα εμπειρία. Ένα στοιχείο που υπάρχει σε όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Για να πάρει κλινοσκεπάσματα το νοσοκομείο Λαμίας, αξιολογεί την προϋπάρχουσα εμπειρία του προμηθευτή. Για να ψωνίσει ο Δήμος Λαμίας όργανα παιδικών χαρών, στα προσόντα αξιολογεί και την ποιότητα, την πιστότητα και την εγκυρότητα, την προϋπάρχουσα στην ίδια δουλειά του προμηθευτή. Σε αυτό το διαγωνισμό, περιέργως, αυτό δεν αξιολογείται, για να μην πω ότι είναι και μειονέκτημα. Εμείς λέμε ότι αυτή η προτινόμενη λύση είναι απείρως καλύτερη, είναι απείρως δικαιότερη, απείρως λειτουργικότερη, έναντι του απρόσωπου διαγωνισμού που την άδεια παίρνει όποιος δώσει τα περισσότερα. Και υπάρχει και ένα στοιχείο, με αυτό κλείνω, σας τελειώνω, συνεπείς την υπόσχεσή μου, ότι το είπαμε και στον Υπουργό, τον κύριο Παπάγια και στον κύριο Κρέτσο, και την τελευταία συνάντηση, και είπανε, ρε παιδί μου, λες να έχετε δίκιο. Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό, κοιτάξτε μεταξύ τους. Προσέξτε να δείτε κάτι. Όταν προσέρθουμε στην. Χωρίς να λάβουμε υπόψη τα κριτήρια που είπα, με το προσωπικό, και κάνουμε ένα διαγωνισμό, και στην Κρήτη έχουμε δύο άδειες. Μία άδεια. Και προσέρχεται ο κύριος Δημητρίου με τα 200 άτομα προσωπικό. Και πάω και εγώ, γιατί μου δίνει, αφού καθορίσουμε με την υπουργική απόφαση ότι θέλουμε 30 άτομα προσωπικό στην Κρήτη, 40, 30. Και πάω εγώ με τους 30, που λέει ο νόμος. Και μόνο από αυτή τη δυνατότητα που ο άλλος πληρώνει 200 και εγώ θα πληρώνω 30, έχω τεράστια δυνατότητα οικονομική, δίνω ένα ευρώ παραπάνω και παίρνω την άδεια. Και λειτουργώ το κανάλι με 20 εργαζόμενους και 30 που θα μου δίνουν όμως στην Κρήτη, και οι υπόλοιποι ψάχνουν να βρουν δουλειά στα χωράφια και στον τουρισμό της Κρήτης. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Χαίρομαι που είναι εδώ και το ΕΣΟΥΡΟΥ και τα άκουσε. Λυπούμαι που δεν ήταν και οι υπόλοιποι παράγοντες πολιτείας, αν και δεν κομίζω γλάφκα στην Αθήνα. Τα ξέρουν, τα γνωρίζουν όλα πολύ καλά. Εμείς λέμε αυτά τα οποία είπαμε. Ο έχω νότα ακούει να ακούει το. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια να προσκαλέσω στο βήμα τον κύριο Χρήστο Καψάλη, καθηγητή Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, εισηγητής για το νέο χάρτη συγνοτήτων και τα τεχνικά προβλήματα εκπομπής των περιφερειακών καναλιών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε του ΕΣΟΥΡΟΥ, αγαπητές κυρίες και κύριοι. Λόγω και του περασμένου της ώρας θα προσπαθήσω να είμαι σχετικά σύντομος, αλλά θα ήθελα, αρχίζοντας, να ξεδιαλύνω μερικά πράγματα, λαμβάνοντας υπόψη και μερικά πράγματα από αυτά τα οποία άκουσα. Επειδή έχουμε ένα παρελθόν σε αυτή τη χώρα και επειδή κάθε φορά ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο ανέκυπτε σε όλους τους νόμους και όλους τους χάρτες συχνοτήτων που κατά καιρούς έχουν βγει στη χώρα, ήτανε τι φταίει για όλα, ο χάρτης συχνοτήτων. Ας ξεχάσουμε, πρώτα απ' όλα πρέπει και θέλω, αγαπητοί, ιδίως τα περιφερειακά κανάλια, θέλω να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα τα οποία έχουν ξεχωρίσει αρκετά χρόνια, αλλά μερικές φορές τα συγχαίουμε. Άλλο είναι το περιεχόμενο και άλλο είναι το δίκτυο. Επομένως, όλη η στεναχώρια την οποία άκουσα για τα προβλήματα που αφορούν το περιεχόμενο, παρακαλώ πολύ, δεν έχει να κάνει τίποτα με κανένα χάρτη συχνοτήτων. Δεν έχει να κάνει τίποτα η αδειοδότηση του περιεχομένου, αν θα γίνει με κριτήρια που υπήρξαν σε προηγούμενους νόμους, παλαιότητας, τα άκουσα όλα αυτά, έτσι, και λοιπά, ή θα γίνει πλειοδοτικά, αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με κανένα χάρτη. Έτσι. Ο χάρτης θα καθορίζει πάντοτε τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς συνθήκες της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τεχνικούς περιορισμούς. Έτσι. Επίσης, το πόσοι διάβλοι διατίθενται για εθνικής εμβέλειας, για την ΕΡΤ και για την περιφερειακή εμβέλειας, συμφωνώ απολύτως ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει μεν μελέτης, αλλά από την άλλη μεριά, επειδή δεν έχεις να μοιράσεις αναλογικό μέγεθος, αλλά ψηφιοποιημένο, τι εννοώ με αυτόν τον τρόπο, εννοώ ότι έχεις ένα αριθμό 5, 6, 7, αυτό πρέπει να το μοιράσεις, και δυστυχώς δεν κόβεται.
αυτό το πράγμα σε κομματάκια. Τότε είναι βέβαιο ότι κάποιες περιφέρειες που θα έχουν πολύ μεγάλο αριθμό διάβλων αναγκαστικά δεν θα έχουν πολλά Mbps, κάποιες περιφέρειες οι οποίες θα έχουν μικρότερο αριθμό μικρότερο αριθμό τηλεοπτικών καναλιών θα έχουν περισσότερα Mbps. Αν για παράδειγμα στη Στερεά Ελλάδα υπάρχουν τρεις είναι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λέμε ότι σε όποιο σύστημα μετάδοσης και να παίξει DJ, δεν είναι δυνατόν, δεν παίζει με 4,5 Mbps ο διάβλος για να έχει 1,5 Mbps το κάθε κανάλι. Συγχωρείτε, δηλαδή, τουλάχιστον τα απλά μαθηματικά λένε ότι παίζει με 16, με 20, με 24, ανάλογα με το σύστημα διάδοσης, διαμόρφωσης και κωδικοποίησης. Επομένως, το 1,5 δεν μου βγαίνει πουθενά, που άκουσα προηγουμένως. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάνοντας αυτή τη διευκρίνηση, δεύτερο, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το οποίο αφορά το χάρτη συχνοτήτων, μην περιμένουμε ποτέ ότι είναι ένα μαγικό πράγμα το οποίο θα έρθει εύνης και θα λύσει όλα τα προβλήματα που άκουσα σήμερα. Πολύ περιορισμένα προβλήματα μπορεί να λύσει ο χάρτης συχνοτήτων. Αντιθέτως, δε, χωρίς να θέλω να χαριτολογήσω, θα δημιουργήσει, θα επιτείνει τα υπόλοιπα προβλήματα. Και γιατί θα τα επιτείνει? Διότι όλη η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, το 2021, άντε να καθυστερήσουμε και 6 μήνες, στα μέσα μάλιστα του 20, στα μέσα του 20 είναι κανονικά, εν πάση περιπτώσει να καθυστερήσουμε λίγο για το 2021, θα αλλάξει σύστημα μετάδοσης. Και από τον DVB-TAF θα πάμε στο DVB-TAF2. Αυτό μόνο λίγο θα θεραπεύσει ένα από τα προβλήματα που άκουσα προηγουμένως που ανέλησαν οι προλαλήσαντες, ότι παίζουν σε ψηλά κανάλια, δηλαδή 50, 55 κλπ. Αυτό θα λυθεί διότι το φάσμα θα συρρυκνωθεί το τηλεοπτικό. Το φάσμα, θυμίζω ότι ξεκίνησε από το 21 μέχρι το 69, κόπηκε, πήγε από το 21 μέχρι το 60, 55-56, λόγω και του μερίσματος που δόθηκε στον ελληνικό στρατό. Τώρα θα σταματάει στο 48. Επομένως, το μόνο καλό νέο που έχω να σας πω είναι ότι δεν θα παίζετε πάνω από το 48. Κανένας διάβλος δεν θα είναι πάνω από το 48. Τα κακά νέα ποια είναι? Κόστος. Κόστος διότι, ναι μεν μπορεί η πομπή να είναι DVB-TAF2 ready που έχουν υπάροχοι τόσο η ΕΡΤ όσο και η DJ, αλλά αυτό θα σημάνει καινούργιους exciters κλπ. Πάντως κόστος και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Το ένα λοιπόν καλό νέο είναι χαμηλότερη συχνότητα. Το δεύτερο καλό νέο είναι ότι οι διάβλοι πια θα έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη από τη σημερινή. Σήμερα όσο να τραβήξεις το διάβλο του DVB-TAF φτάνει το ανώτατο 24 Mbps με το ζόρι. Αύριο θα είναι 36 τουλάχιστον. Θα φτάσει δηλαδή τα 36. Επομένως, αν εδίδετο σε μια περιφερειακή ζώνη ένας διάβλος για περιφερειακά κανάλια, πάλι ένας διάβλος θα δοθεί, επομένως θα έχει μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης η περιφέρεια. Άρα, από το TAF2 βλέπω ευνοημένη την περιφέρεια στο ότι, εάν παραμένουν ήδη σταθμοί, έτσι, δεν αυξηθούν, ότι θα παίζουν με καλύτερους ρυθμούς μετάδοσης λόγω ακριβώς αυτής της τεχνικής δυνατότητας την οποία δίνει το TAF2, μια και δεν θα μειωθούν οι διάβλοι των περιφερειακών σταθμών, αντιθέτως των πανελλαδικών θα μειωθούν, κατά πάσα πιθανότητα, δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις βεβαίως, αλλά το μέγιστο το οποίο έχει προκύψει είναι 7 διάβλοι. Τώρα, αν κάνουμε μια μικρότατη ιστορική αναδρομή, όχι πολύ μακριά, δεν θέλω να πάω πολύ πίσω, πάω ένα χρόνο πίσω. Από το 2016 και 2017, δηλαδή τα δύο προηγούμενα χρόνια, επειδή ακριβώς προετοιμαζόταν όλη η Ευρώπη για να μεταβεί από το TAF στο TAF2 με την αποκοπή του ψηφιακού μερίσματος 2, δηλαδή να σταματάει η τηλεόραση στο κανάλι 48, έτσι. Άρα να απελευθερωθεί όλο το φάσμα από τα 700 MHz και πάνω, έγιναν προσπάθειες συντονισμού μεταξύ των κρατών της Ευρώπης,
για να μπορέσουν να διευθετήσουν θέματα φάσματος και να μειωθούν οι διασυνοριακές παρεμβολές. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα συμμετείχε σε δύο διασκέψεις. Η μία αφορά την Αδριατική, τη διάσκεψη της Αδριατικής, και η άλλη ήταν η ΣΕΔΙΦ. Η ΣΕΔΙΦ περιλάμβανε κράτη τα οποία αρχίζουν από την Αυστρία και προς τα κάτω, Ουγγαρία, μεγάλη περιοχή εκεί, Τουρκία, Μαυροβούνιο, δεν θέλω να τις απαριθμίσω όλες, και κατέβαινε μέχρι την Ελλάδα. Η ΔΕ Αδριατική, η Transadriatic, στην οποία δυστυχώς σε προηγούμενες εποχές η Ελλάδα δεν είχε συμμετέχει, ήταν οι χώρες που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της Αδριατικής. Δηλαδή η Ιταλία και το Σαν Μαρίνο από τη μια μεριά, η Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, η Κροατία, η Σλοβενία και η Αλβανία βέβαια από την άλλη. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο πίσω, πάμε στην Αδριατική. Λοιπόν, όχι, και άλλη μία. Δεν χρειάζονται τώρα τα λεπτομέρειες. Λοιπόν, εδώ, όπως βλέπετε και στην διαφάνεια, χωρίστηκε το φάσμα μεταξύ της Αδριατικής θάλασσας αριστερά και δεξιά, ακολουθώντας την αρχή της equitable access, δηλαδή της ίσης πρόσβασης, παρά το γεγονός ότι η Ιταλία έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό, οι χώρες από εδώ, τουλάχιστον η Ελλάδα είναι, χωρίστηκε λοιπόν το φάσμα από τις εναπομείνουσες συχνότητες που είναι πια από το 21 μέχρι το 48, άρα 28 συχνότητες, 14 αριστερά της Αδριατικής και 14 δεξιά της Αδριατικής. Εμείς λοιπόν εξασφαλίσαμε στη Δυτική Ελλάδα, που έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αυτές τις 14 συχνότητες, φυσικά σε συνδυασμό και με τις όμορες χώρες βόρειά μας, με τις οποίες να μπορούμε να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα τη δουλειά μας, για να μην έχουμε να μειώσουμε τις πιθανές παρεμβολές μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδος. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, μεγάλο κέρδος για τη χώρα όσον αφορά τα δυτικά σύνορα, διότι πραγματικά είναι για πρώτη φορά, ενώ το 2006 η Ιταλία είχε κυριολεκτικά με μια πολύ υπεριαλιστική πολιτική φάσματος, είχε σχεδόν εξασφαλίσει το σύνολο του φάσματος και γι' αυτό βιώνει, το ξέρει και η Ντίτζερα, διάφορα προβλήματα παρεμβολών. Ελπίζουμε ότι μετά το 2021 αυτά τα προβλήματα παρεμβολών θα μειωθούν ή μάλλον και θα ελαχιστοποιηθούν. Μάλιστα, η Ιταλία απεδέχθη ότι στη Σικελία μπορεί να χρησιμοποιήσει 19 συχνότητες, ενώ αντιθέτως εμείς στο νότιο μας άκρο να έχουμε δυνατότητα να σχεδιάσουμε και με τις 28 συχνότητες. Όλες δηλαδή. Τώρα, πάμε τώρα στη ΣΕΔΙΦ. Και προχώρα λιγάκι ακόμη, Αντριανέλη, λιγάκι ακόμη. Πάμε. Εδώ είναι πλέον μετά αυτές τις συμφωνίες και με τη ΣΕΔΙΦ, δηλαδή Τουρκία, για όλες τις συμφωνίες υπογράφηκαν διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες. Τουρκία, Σκόπια, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, έχουμε και μάλιστα πρόσφατα προσεχώρησε και στη ΣΕΔΙΦ και η Αλβανία, η οποία αρχικά είχε... Δεν την υπέγραφε. Πολύ πρόσφατα έμαθα από το Υπουργείο Μεταφορών ότι ζήτησε να προσχωρήσει στη ΣΕΔΙΦ, άρα δέχεται τις συχνότητες μας. Λοιπόν, εδώ είναι... Μη φανταστείτε ότι αυτό είναι χάρτη συχνοτήτων. Αυτά είναι τα κανάλια που έχουμε εξασφαλίσει σε όλες τις περιοχές της χώρας. Δεν είναι κανάλια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα. Μην μπερδευτείτε, διότι υπάρχουν και εσωτερικές παρεμβολές. Αλλά μας φτάνουν τουλάχιστον να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι μετά το 2021 θα μπορούμε να έχουμε ένα χάρτη συχνοτήτων σε ΤΑΦ2, που θα λειτουργεί σε ΤΑΦ2, που θα μπορεί να έχει 7 διάβλους διαθέσιμους στη χώρα πανελλαδικά. Πανελλαδικά είναι όχι για πανελλαδικούς σταθμούς. 7. Σήμερα, και μάλιστα θα είναι όλοι συντονισμένοι, διότι πίσω από κάθε διάβλο, πράγμα που σήμερα δεν ισχύει στο 100%, θα υπάρχουν διμερείς συμφωνίες. Και έτσι θα ελαχιστοποιήσουμε όλα τα προβλήματα με παρεμβολές από τις άλλες χώρες και κυρίως θα είμαστε εντάξει πλέον στις διεθνείς μας υποχρεώσεις να μην έχουμε παρεμβολές με κράτη γειτονικά. Άρα δεν χάσαμε χωρητικότητα, αντιθέτως αυξήσαμε λίγο τη χωρητικότητά μας, παρά το γεγονός από το αρχικό φάσμα
Δεν έχω τον πίνακα εδώ διαθέσιμο. Κάποια στιγμή τον είχα βάλει σε μια άλλη παρουσίαση. Από το συνολικό φάσμα, δηλαδή όταν ξεκίνησαμε το 2006, που είχαμε 21 με 69 και υπήρχαν περιοχές με 7 διάβλους, όπως ήταν το Καστελόριζο και όπως ήταν και η Θεσπρωτεία, αν θυμάμαι καλά, αλλά το μέγιστο μπορούσες να κάνεις ήταν 7. Γιατί ο τρέχον χάρτης έχει 8, είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Έχει και κάποια που δεν είναι συντονισμένα, προφανώς. Τώρα, τουλάχιστον αυτός ο χάρτης, παρότι το φάσμα από 21 μέχρι 69 σημαίνει 48 κανάλια. Πέσαμε στα 28 το διαθέσιμο πουλ. Τώρα πλέον με τα 28 μπορούμε πάλι να έχουμε 7 διάβλους και μάλιστα αυξημένης χωρητικότητας. Αυτά είναι τα καλά νέα όσον αφορά αυτό που είχε πει και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, έξω πάμε καλά. Τώρα, μέσα δεν πάμε καθόλου καλά. Γιατί το μέσα δεν πάμε καθόλου καλά και με όσα άκουσα και σήμερα, αλλά βεβαίως τα περισσότερα είναι διαπιστωμένα, έχουμε αρκετά προβλήματα και απαιτείται πάρα πολύ δουλειά τα προσεχή 2 χρόνια και η δουλειά αυτή απαιτείται πάρα πολύ σοβαρό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και εμπλεκόμενοι φορείς που πρέπει πραγματικά να βάλουν πλάτη. Είναι πάρα πολλοί, είσαστε εσείς οι πάροχοι περιεχομένου, οι πάροχοι περιεχομένου πανελλαδικής εμβέλειας, είναι η ΕΡΤ ως πάροχος, η ΕΡΤ ως πάροχος δικτύου, ως πάροχος περιεχομένου, αλλά και η ΕΡΤ ως πάροχος δικτύου, να ξεχωρίζουμε πάντα τα δύο πράγματα, η DJ ως πάροχος δικτύου, η Εθνική Επιτροπή, φυσικά του ΕΣΟΥΡΟΥ και βέβαια και η πολιτική ηγεσία. Αυτά, εάν δεν συντονιστούν όλοι μαζί αυτοί για να μπορέσει να κάνουμε το επόμενο βήμα, διότι δυστυχώς εμείς μένουμε και παρελθοντολογούμε συνεχώς και βρισκόμαστε ακόμη στο ραδιόφωνο το FM με καθεστώς, βάζω εισαγωγικά, νομίμου λειτουργίας από το παλιό ΕΣΟΥΡΟΥ και όχι αδειοδότησης. Η ζωή μας ξεπερνάει, η τεχνολογία μας ξεπερνάει, οι ανάγκες αυξάνονται και εμείς καθόμαστε και στενοχωριόμαστε για πράγματα τα οποία δυστυχώς μας ξεπερνάνε. Επομένως, εδώ πρέπει πραγματικά να βάλουμε όλη πλάτη. Εγώ πάρα πολύ θα ήθελα να δούμε όλα τα προβλήματα της περιφερειακής τηλεόρασης, αλλά επειδή άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και τον νομικό σύμβουλο που μίλησε προηγουμένως και όλους, μην περιμένετε θαύματα. Τα κέντρα εκπομπής, τα οποία αυτή τη στιγμή λειτουργούν, δεν πρόκειται να αλλάξουν. Αυτά είναι τα κέντρα εκπομπής, δεδομένα είναι. Άντε το πολύ πολύ να γίνει 1 προσθήκη, 2 προσθήκες, εκεί που θα διαπιστωθούν προβλήματα. Για τις πιζήτα μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις, μικρές όμως, για να διορθωθούν σφάλματα. Μερικά από αυτά τα έχουμε, πάμε στην επόμενη, κάποια έχουμε διαπιστώσει. Όχι, πάμε παρακάτω. Ακόμη. Αυτός είναι ο προηγούμενος ο πίνακας που σας έλεγα, αλλά δεν πειράζει, δεν θέλω να μείνω στα νούμερα. Λοιπόν, τα διαπιστωμένα προβλήματα, και αυτό να φύγει, αλλάζουμε πλέον τις προδιαγραφές. Διαπιστωμένα προβλήματα που φωνάζουν από πλευράς περιοχών τη ΖΙΤΑ είναι ένα ότι η Χαλκιδική αυτή τη στιγμή αποτελεί μόνη της μία πιζήτα και καλό θα ήταν να ενσωματωθεί στη Θεσσαλονίκη. Ένα δεύτερο πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι κουβαλάμε πολλές αμαρτίες του παρελθόντος, είναι ότι οι ΣΕΡΕΣ, εκεί υπάρχει το περίφημο αλότμαν Παγκαίο διεθνώς, το οποίο περιλαμβάνει ΣΕΡΕΣ και Δράμα. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, πρέπει να κοπεί στη μέση και οι ΣΕΡΕΣ να πάνε στη Θεσσαλονίκη, διότι εκεί ανήκουν σε αυτή τη δυτική περιφέρεια και αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί τις ίδιες συχνότητες πρέπει να τις μοιράσεις να μπορούν να πάνε και από εδώ και από εκεί γιατί και η Δράμα πρέπει να πάει με την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Δεν σας λέω ότι, λέω ότι γίνεται προσπάθεια να επιληθούν αυτά που είναι σοβαρά προβλήματα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο όμως απομένει να μπει σε διάλογο μεταξύ κυρίως της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων νήσων και Υπήρου, είναι το εξής, όπως είναι σήμερα η περιοχή η Πιζήτα, η
περιλαμβάνονται οι Ιόνιες νήσοι, οι μισές θα έλεγα, η Ζάκυνθος δηλαδή πάει με την Πελοπόννησο, θυμάμαι καλά, διορθώστε με, αγαπητέ κύριε Σπύρο, δεν θυμάμαι το επώνυμο, το Σπύρο, ο Σόμες είναι χαρακτηριστικό επτανησιακό. Λοιπόν, η δυτική, όμως δυτική Ελλάδα, κομμάτι της δυτικής Ελλάδας που είναι η Αχαΐα και η Ηλία, ανήκουν σήμερα στην Πιζίτα Πελοπόννησος. Ή θα παραμείνει όσο έχει κατάσταση, δηλαδή στη σημερινή κατάσταση, γιατί δεν ξέρω τι έχει διαμορφωθεί και αυτό θέλει να πρέπει να μπει σε ένα διάλογο με αυτή την περιοχή, ή υπάρχει δυνατότητα η Ηλία και η Αχαΐα να ανέβουν, να ενωθούν με τα Καρνανικά Ένω, Κέρκυρα, Θεσπρωτεία και να έχουμε μια πολύ μεγάλη περιφερειακή ζώνη για να πάμε κοντά όσο μπορούμε κοντύτερα στις δυτικές περιφέρειες. Ξέρετε, το ηλεκτρομαγνητικό σήμα δεν έχει φραγμούς, δεν ακολουθεί τα σύνορα των διοικητικών περιφερειών. Είναι αδύνατον, έτσι όταν βάζεις κέντρα εκπομπής. Έτσι ώστε εκεί να έχεις μια τεράστια πιζίτα, εννοώ τεράστια, ενωμένες τρεις διοικητικές περιφέρειες. Τα Ιόνια νησιά έτσι κι αλλιώς λόγω γεωγραφικού είναι αδύνατο να πεις ότι μόνο τους θα τα βάλω μία πιζίτα. Δεν γίνεται, γιατί πιάνουν από την Κέρκυρα που είναι στα ελληνοαλβανικά σύνορα και καταλήγουν στη Ζάκυνθο που είναι δίπλα στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, άρα. Η Δυτική Μακεδονία, κύριε Παπαφιλίππου, έτσι όπως είναι πλέον η διάρθρωση η σημερινή, θα παραμείνει η Δυτική Μακεδονία. Το ξέρω, έχουμε μιλήσει, τα έχουμε πει χρόνια. Όχι βιώσιμη. Δεν περπατάει. Βιώσιμη δεν είναι. Δεν έχετε παρά αυτό ακριβώς να το θέσετε στο κομμάτι του περιεχομένου, όχι στο κομμάτι του χάρτη. Εκεί υπάρχει ο περιορισμός πια ότι είναι αδύνατον ο μεταξάς πια, όπως είμαστε σήμερα, να συγχρονίσει με τη Θεσσαλονίκη. Και το υπόλοιπο, βέβαια, η υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, επομένως, τέτοιου είδους παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν. Αλλά όταν λέμε χάρτη συχνοτήτων, εννοούμε τρία πράγματα. Πρώτον, κέντρα εκπομπής, αυτά στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι αυτά που είναι σήμερα. Δεν πρόκειται να αλλάξουν παρά μόνο να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι οι συχνότητες για τις οποίες έχουμε τους περιορισμούς και ευτυχώς είμαστε καλά. Και είναι καθορισμός όταν θα πάμε στο ταφδίο των καινούριων περιφερειακών ζωνών με μικρές παρεμβάσεις κεφαλαιώδεις. Τώρα, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα που αναφέρατε και το οποίο από πλευράς χάρτης συχνοτήτων και το οποίο πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να επιληθεί και η οποία πρέπει να είναι μια συνεχής προσπάθεια από πλευρά σας, θέλει πολλή ενέργεια από πλευρά σας. Ο κύριος Σιμόπουλος το γνωρίζει και μάλιστα έχουμε προσπαθήσει ιδιαιτέρως να βελτιωθεί η κατάσταση στερεά Ελλάδα και μπορεί να υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα και σε άλλες περιοχές. Εκεί όπου, όπως είναι κομμένα τα περίφημα allotment, τα οποία allotment δυστυχώς κόπηκαν με όχι τον πιο ορθόδοξο τρόπο σε 2-3 περιπτώσεις, μην φανταστείτε σε όλες, το 2006, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε τώρα ιστορία. Εκεί μπορεί να σου μένουν μερικές περιοχές οι οποίες να είναι διοικητικά σε μία περιφέρεια και να καλύπτονται από άλλη. Εκεί θέλει στοχευμένες παρεμβάσεις, σαν τις λύσεις που τουλάχιστον τεχνικά, σε τεχνικό επίπεδο, βέβαια πρέπει να υπάρξουν και όλα τα υπόλοιπα φίλτρα, μπορούν να γίνουν, δηλαδή να μεγαλώσει λίγο η περιφέρεια, να συμπεριλάβει πληθυσμό που είναι μέσα στην περιφέρεια, και έτσι να μπορέσεις να θεραπεύσεις μερικώς το πρόβλημα. Αυτό θα είναι μια συνεχής προσπάθεια, η οποία είναι ανεξάρτητη του χάρτη συχνοτήτων. Αυτή δηλαδή η προσπάθεια πρέπει να γίνεται, είτε βγει είτε δεν βγει, μην το περιμένετε δηλαδή να σας τη δώσει τη λύση ο χάρτη συχνοτήτων, πρέπει να ανοιχθευτούν οι όποιες δυσκολίες και να προσπαθήσουμε να δώσουμε στο μέτρο του δυνατού ad hoc λύσεις. Προσέχω μία-μία λέξη όσες λέω, γιατί δεν είναι παντού δυνατό. Μπορεί εγώ να θέλω να βάλω στο πήλιο μία κεραία για να καλύψω... Το Δομοκό. Ναι, το Δομοκό για παράδειγμα. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Εντάξει, εκεί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν έχεις συχνότητα στο πήλιο άλλη να βάλεις για το Δομοκό. Θα πρέπει να πάει να βάλεις ένα καμφίλερ στο Δομοκό. Όχι, το είπα ως παράδειγμα, δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν.
Αλλά μερικά πράγματα γίνονται, μερικά πράγματα δεν γίνονται. Επίσης, επειδή ανεφέρθηκε το θέμα των λευκών περιοχών, πολύ καλά κάνετε και το αναφέρατε, διότι όντως έχει ανοιχνευθεί ένα ποσοστό περίπου 5% του πληθυσμού της χώρας, το οποίο δεν καλύπτεται, όχι της περιφέρειας, προσέξτε, ανάλυση αναπεριφέρεια, την έχουμε κάνει την καλύπτει. Υπάρχουν περιφέρειες, μια και το ανεφέρθη εδώ, και δυστυχώς δεν έχω αυτή τη στιγμή πολύ γρήγορα να σας βγάλω τη διαφάνεια. Την έχουμε, μπορούμε να τη βγάλουμε, ναι, από κάπου αλλού. Έχουμε κάνει τον υπολογισμό, αναπεριφέρεια, ποια είναι η κάλυψη κάθε περιφέρειας. Και υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες, ακόμη και οι πανελλαδικοί σταθμοί, δεν τις καλύπτουν 95%. Προσέξτε, το 95% πανελλαδικής κάλυψης έχει προκύψει επειδή είναι μέσα η Αττική με 99% που έχει έναν τεράστιο πληθυσμό και είναι μέσα και η Θεσσαλονίκη που έχει επίσης, είναι μεγάλες πόλεις σε πάση περιπτώσει. Θα δείτε, αν βρεθεί η διαφάνεια στα γρήγορα, θα δείτε ότι υπάρχουν περιφέρειες που ακόμη και οι πανελλαδικοί τις καλύπτουν 70-78%. Άρα, οι λευκές περιοχές, όλο αυτό το υπόλοιπο της χώρας, είναι αυτό το 5%, το περίφημο, 4,5% πόσο είναι, σε 3.000 οικισμούς περίπου. Αυτούς τους 3.000 οικισμούς τους έχουμε καταγράψει και αυτό είναι το νομοσχέδιο το οποίο πέρασε στη Βουλή, δεν ξέρω αν ψηφίστηκε ή ψηφιζόταν, εν πάση περιπτώσει, όταν είχαμε βρεθεί, στο οποίο ευτυχώς υπάρχει ένα καλό και ένα κακό. Και μία, ας πούμε, πάλι όμως η θέλει ενέργεια και δυστυχώς λείπουν και οι δήμαρχοι. Το καλό είναι ότι θα δουν αυτοί οι άνθρωποι τηλεόραση, το 5% του πληθυσμού, το οποίο δεν σημαίνει είναι παντού πέντε ομοιόμορφο, έτσι μην κάνετε κανένα λάθος και το νομίζετε, είναι αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, γεωγραφικά. Το καλό το δεύτερο είναι ότι αυτό το πράγμα θα επιδοτηθεί. Το κακό είναι, μάλλον, καλό είναι επίσης ότι η επιδότηση ή τουλάχιστον σκιαγραφικά, όπως το διαβάζει κανείς το νομοσχέδιο, βλέπει ότι είναι από πλευράς τεχνολογίας ουδέτερο. Τι σημαίνει τεχνολογικά ουδέτερο? Σημαίνει οποιαδήποτε πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δουν αυτοί οι άνθρωποι τηλεόραση. Και επειδή από ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν μπορεί να επιδοτήσεις, το ευκολότερο θα ήταν να πάει να δώσεις τα λεφτά σε ένα δήμο, να του πεις βάλε τρεις χερές να τελειώνουμε. Δεν μπορείς να επιδοτήσεις δήμο, δεν μπορείς να επιδοτήσεις πάροχο, δεν μπορείς να επιδοτήσεις κανάλι. Προφανώς, αυτή είναι η δικιά μου ερμηνεία, επιδοτήθηκαν οι ίδιοι χρήστες. Εδώ πρέπει να πέσει ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και αν σε κάποια περιοχή η οποία μειονεκτεί, ο Δομοκός, συγχωρέστε με, δεν είναι ο Δομοκός επειδή ανεφέρθηκε προηγουμένως. Θέλουμε να βάλουμε ένα gap filler. Ένα gap filler, όλοι σας ξέρετε καλύτερα από μένα, πόσο μπορεί να κοστίσει. Το να κατεβάσετε το σήμα με ένα δορυφορικό πιάτο και να καλύψετε την περιοχή τη συγκεκριμένη. Εμείς έχουμε φωτογραφίες από χωριά της Αργολίδος και όχι μόνον, στις οποίες αυτό έχει γίνει πάνω σε καμπαναριό εκκλησίας. Ειλικρινά, μπορώ να σας δείξω τη φωτογραφία σε λίγο, άμα θέλετε. Θα δείτε τι ωραία που είναι το πιάτο πάνω δίπλα στο καμπαναριό, κατεβάζει το σήμα και από κάτω υπάρχει η κεραία, η οποία βλέπει το χωριό τηλεόραση. Τι θα κάνουμε? Αυτό έγινε με κάποια τοπική πρωτοβουλία. Αυτό δεν πρέπει να γίνει χωρίς μια τάξη. Αυτό πρέπει να πάει σε μια συχνότητα, να συγχρονιστεί με το υπόλοιπο δίκτυο της DJA, να είναι επίσημη διανομή και από εκεί και πέρα να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν εδώ πρέπει να μπει η ιδιωτική πρωτοβουλία ή μάλλον η δημοτική πρωτοβουλία, να μαζέψει τα κατοστάρικα από τους δημότες μερικών χωριών και αντί να βάλουν δορυφορικό πιάτο και να γεμίσουμε την Ελλάδα δορυφορικά πιάτα, να βάλουν ένα gap filler κάπου. Δεν λέω ότι αυτό θα πάνε να βάλουν 1.000 gap filler, αλλά για φανταστείτε να βάλετε στο Δομοκό ένα gap filler και αντί να δώσεις σε 1.000 κατοίκους ή 800 ή 500 κατοίκους κατοστάρικα αυτό το ποσό, ξέρετε τι ωραία κεντράκι εκπομπής θα πάρει τοπικό Δομοκός. Και μάλιστα θα συντηρηθεί και για πολλά χρόνια με τα λεφτά που θα πρισέψουμε. Χωρίς να, θεσμικά δεν σημαίνει ότι μπορείς να το κάνεις, αλλά νομίζω ότι ο νόμος τη δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά θέλει ενέργεια από πίσω να γίνει.
Και προηγουμένως, οι προηγούμενοι νόμοι της Εθνικής Επιτροπής, νόμοι, δεν ξέρω, διατάξεις τι ήτανε, το άφηναν αυτό στην πρωτοβουλία των δημάρχων. Αλλά δυστυχώς οι δήμαρχοι, λόγω και υποχρεώσεων διεθνών της χώρας και που δεν είχαν ισολογισμούς, δεν μπορούσαν να πληρώσουν αυτά. Κάποιοι το κάνανε, νομίζω, με δικιά τους πρωτοβουλία. Έτσι. Γι' αυτό σας είπα. Ότι για να, εάν το κάνετε επίγειο, λοιπόν, το σταθμό στο Δομοκό, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Εάν το κάνετε επίγειο στο Δομοκό, υπάρχει επίγεια δικτύωση. Οπότε τα περιφερειακά κανάλια μια χαρά θα τα δει ο Δομοκός και ο κάθε Δομοκός. Μπορώ να σας δώσω ότι από τις Λευκές, από τις 3.000 οικισμούς, οι 2.500 μπορεί να γίνουν με επίγεια δικτύωση. Ας λύσουμε το πρόβλημα των 2.500, ας λύσετε το δικό σας πρόβλημα των 2.500 και ας μείνουν οι 500 στο δορυφόρο. Έτσι. Αλλά προσέξτε, αν λοιπόν, άρα δεν είναι ότι το θέμα των αυτοβαφτής και δορυφορικό, στην εισαγωγή του το νομοσχέδιο λέει ότι είναι technology neutral. Το γράφει. Την εισηγητική έκθεση που έχει μπροστά το νομοσχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, λύση με gap fillers, εκεί θέλω να καταλήξω, μπορεί να γίνει και ad hoc και εκ των υστέρων και να υπάρξουν παρεμβάσεις. Γενική, συνολική λύση, δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά μην περιμένετε ως διαμαγείας να υπάρξει ένας χάρτης που θα έχει 1.000 σημεία εκπομπής και ξαφνικά όλη η Ελλάδα θα γεμίσει με 1.000 κεραίες. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εν ολίγης και κυρίως κρατήστε στο μυαλό σας το να ξεχωρίζετε τον πάροχο δικτύου από τον πάροχο περιεχομένου. Ό,τι γίνεται από πλευράς Εθνικής Επιτροπής και Υπουργείου Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών έχει να κάνει με τον πάροχο δικτύου, ό,τι γίνεται από πλευράς ΕΣΟΥΡΟΥ και Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών, του άλλου Υπουργείου, έχει να κάνει με το περιεχόμενο. Έτσι. Τα δύο είναι δύο διαφορετικά. Βεβαίως πρέπει να συνεργάζονται για να ξέρουμε χωρητικότητες κλπ. Αλλά δεν, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο διαφορετικές οντότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καψιάλη. Ο Γιώργος Σιμόπουλος θα περάσει το βήμα, Γενικός Γραμματέας ΕΤΕΠ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Στο θέμα αυτό της κάλυψης έχουμε την αναλογική εποχή, ένα μεταβατικό στάδιο πριν την ψηφιακή μετάβαση που ζούμε τώρα 4 χρόνια και έχουμε το μέλλον μετά την αδειοδότηση. Η αναλογική, παύλα άναρχη εποχή, ήταν μια εποχή όπου οι πάροχοι περιεχομένου ήταν και πάροχοι δικτύου, δηλαδή είχαν τις κεραίες τους όλοι οι σταθμοί, ο καθένας στη δικιά του, και ξέπεμπε εκεί που του επιτρεπόταν. Με μεγάλο βέβαια κόστος για όλους μας. Όμως, θα πρέπει να θυμηθεί τώρα το κράτος ότι εμείς δαπανίσαμε πολλά χρήματα για να μας βλέπει και το τελευταίο χωριό, χωρίς να περιμένουμε κάτι να πάρουμε από τα άγραφα της Ευρυτανίας. Σήμερα, με τον πάροχο δικτύου, στην Ευρυτανία έχουμε 4 κέντρα εκπομπής και καλύπτεται 20%, 25%. Αν δείτε το χάρτη, είναι λίγα πράσινα. Όλο το άλλο είναι λευκό. Εμείς τότε, στην αναλογική εποχή, χρησιμοποιήσαμε 13 κέντρα εκπομπής για να πάμε και στο τελευταίο χωριό και δεν τα καταφέραμε, αλλά πήγαμε σε 13 βουνά, με τη συνεργασία της αυτοδιοίκησης από τότε, γιατί νοιαζόμαστε για αυτόν που μας βλέπει. Επειδή πραγματικά είμαστε με θεματικό περιεχόμενο που λέγεται τοπική ενημέρωση. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Διαφορετικά, δεν έχουμε να ξεχωρίσουμε σε τίποτα από μια επιχείρηση τηλεοπτικού περιεχομένου, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, οτιδήποτε και αν δείχνει. Έχουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο και αφορά συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες. Εμείς δείξαμε την ευαισθησία μας λοιπόν όταν ήταν στο χέρι μας. Και ξαφνικά το χέρι μας κόπηκε, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα κάθε πολίτη που παίρνει και λέει «Δεν σας βλέπω»
και θέλω να σας βλέπω και να σας ακούω, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τίποτα για αυτό πλέον. Είναι στα χέρια του κράτους. Πάμε στο προμεταβατικό στάδιο της ψηφιακής εκπομπής, όπου με την αγωνία του να είμαστε αμέσως στα σπίτια όλων, πολλοί από εμάς αγοράσαμε πομπούς ψηφιακούς, κύριε Δημητρίου, του Κρήτη, εμείς, πιθανώς και άλλοι συνάδελφοι, αγοράσαμε πομπούς ψηφιακούς για να εκπέψουμε το σήμα μας. Αμέσως, μη χάσει η τοπική κοινωνία, ο τηλεθεατής, ούτε μια μέρα το σήμα του. Να μπει αμέσως την ψηφιακή. Πάλι εμείς δείξαμε την ευαισθησία μας, χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο για το πώς θα πάμε και πού θα πάμε. Ρισκάραμε. Ήταν εύκολο σε αυτές τις εποχές, δεν ήτανε. Μας έμειναν αυτά τα μηχανήματα. Γιατί ούτε η DJ τα πήρε μετά να τα χρησιμοποιήσει τουλάχιστον. Πάμε στην ψηφιακή μετάβαση. Ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη, ακόμα και αυτοί που μας έβλεπαν σε πολλές περιοχές μας χάσανε. Σε όλη την αναλογική εποχή, λοιπόν, 20 χρόνια, έβλεπαν τα σάλωνα στάρ κεντρικής Ελλάδας, η Άμφισσα. Και την επόμενη μέρα δεν έβλεπαν στάρ κεντρικής Ελλάδας, έβλεπαν το κανάλι της Σπάρτης. Και όλα τα κανάλια των συναδέλφων που είναι τώρα στην Πελοπόννησο. Την επόμενη μέρα. Και για 4 χρόνια τώρα, 4,5, δεν βλέπουν στάρ κεντρικής Ελλάδας, που ήταν κοντά τους καθημερινά. Προσέξτε, το στάρ κεντρικής Ελλάδας είναι ακόμη ενημερωτικά στην Άμφισσα και στα Σάλωνα και στους Δελφούς με τα οικονομικά φόρουμ. Καλύπτουμε πολίτες την καθημερινή τους δραστηριότητα χωρίς να μας βλέπουν. Γιατί υπηρετούμε τον τόπο μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Πέρα από το ότι την επόμενη μέρα και επιχειρηματικά άλλοι από τοπικά μέσα ενός νομού έγιναν υπερπεριφερειακά, βγαίνουν σε 2-3 περιφέρειες. Από ένα πληθυσμό 100.000-200.000 εκπέμπουν σε 1,5 εκατομμύριο και άλλοι όπως εμείς συρρυκνωθήκαμε. Χάσαμε νομούς, χάσαμε πόλεις, χάσαμε χωριά. Και μας έχασαν βέβαια. Χάσαμε την επαφή μας. Συνεχίζουμε όμως να υπηρετούμε την περιφέρεια. Άσχετα με το πόσοι μας βλέπουν και αν μας βλέπουν. Πολλές στρεβλώσεις. Και κυρίως αυτό, η αναντιστοιχία της τηλεοπτικής εμβέλειας με τη διοικητική διαίρεση. Γιατί εμείς υπηρετούμε κυρίως την εξουσία, την τοπική, την αυτοδιοίκηση και μεταφέρουμε τα μηνύματα από και προς, από τον πολίτη στον δήμαρχο και από τον δήμαρχο στον πολίτη. Αν δεν υπάρχει το μέσο, δεν υπάρχει τρόπος. Και μέσα από την ψηφιακή μετάβαση δημιουργήθηκαν οι λευκές και για μας και οι μαύρες περιοχές. Οι λευκές περιοχές είναι αυτές που δεν βλέπουν τηλεόραση καν. Δεν βλέπουν ούτε εθνικά κανάλια, ούτε περιφερειακά. Υπάρχουν όμως και μαύρες περιοχές σε εμάς. Γιατί βλέπουν τα εθνικά, αλλά δεν βλέπουν τα περιφερειακά. Στο ίδιο σημείο. Και αυτό γιατί τα εθνικά κανάλια αλληλοκαλύπτονται από όμορες περιφέρειες. Όπως είπε ο κύριος καθηγητής, από το Πήλιο βλέπει ο Δομοκός τα εθνικά κανάλια. Δεν βλέπει όμως τα περιφερειακά της Στερεάς, βλέπει τα περιφερειακά της Θεσσαλίας. Άρα λοιπόν, λευκές περιοχές, μαύρες περιοχές. Μας έδωσε τώρα μια ιδέα με τα gap fillers, εδώ ο κύριος καθηγητής. Και είναι χρήσιμο. Αλλά θα πρέπει πρώτα να πάμε τώρα στην αδειοδότηση, για να τελειώνουμε, γρήγορα, να υπάρχει πρώτον οριοθέτηση της περιφερειακής ζώνης που θα αντιστοιχεί σε κάθε περιφερειακή άδεια, και γεωγραφική και πληθυσμιακή. Πού δικαιούμαστε, κύριε Πρόεδρε του ΣΥΡΟΥ, κύριε Αντιπρόεδρε, να εκπέμπουμε? Δικαιούμαστε σε όλη τη Στερεά Ελλάδα. Με αυτά τα κέντρα εκπομπής που μας δίνει τώρα ο κύριος Καψάλης και με 3-4 που θα μας δώσει ακόμα, αν υπογραφεί τελικά αυτή η τροπολογία, ό,τι πρέπει να γίνει, για να μας δώσει και τη Φωκίδα να επιστρέψει, να τη βλέπουμε. Να ξέρουμε λοιπόν πού εκπέμπουμε και μετά, εκτός από τα βασικά κέντρα, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και με δικά μας έξοδα και με την καθοδήγηση της Εθνικής Επιτροπής, της DGA, την τεχνική, τη θεσμική, όλες τις καθοδηγήσεις τέλος πάντων, να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη. Να βάλουμε όσους πομπούς χρειάζονται, όσα gap fillers χρειάζονται, για να βλέπει. Αλλά σήμερα δεν μπορώ να πω εγώ στον Δήμαρχο Δελφών, πάμε να βάλουμε ένα gap filler στους Δελφούς που έχουμε και το οικονομικό φόρουμ τόσα χρόνια και δεν μπορούμε να το καλύψουμε.
να το βλέπουν οι αδελφοί, το βλέπουν στη Λαμία. Δεν μπορώ να του πω. Γιατί δεν κάνει το δικαίωμα να πάω εγώ στην Φωκίδα Γκαπφίλερ αυτή τη στιγμή? Όχι. Πρέπει πρώτα εσείς να φτιάξετε το χάρτη ότι μπορώ εκεί μέσα να εκπέμπω εγώ. Και μετά αφήστε μας να ξαναπροσπαθήσουμε μόνοι μας με κάθε τρόπο και με την αυτοδιοίκηση να καλυφθούμε όπως παλιά. Πάλι με έξοδα δικά μας. Ναι. Μπορώ, κύριε Μαστοράκη. Πού, στην Άμφισσα. Μα δεν προβλέπετε. Δεν γίνεται. Πέστε μου, στη Φωκίδα μπορούμε εμείς να βάλουμε αναμετώδες δικούς μας. Μπορούμε στη Φωκίδα, πέστε μου. Θα ήθελα μετά να γίνουν οι παρεμβάσεις. Μετά. Ναι, λοιπόν, ναι, για να μπορέσουμε αφήστε, να προχωρήσουμε. Αφήστε να το κάνουμε σε διάλογο. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, επειδή αν φτιάξουμε τα όρια, ας πούμε, τα διοικητικά της Τυράς Ελλάδας και μας λέει το ΙΣΟΥΡΟΥ, μπορείτε να εκπέμπετε σε αυτά τα όρια. Πιθανώς, για να καλυφθεί η περιφέρεια Τυράς, μπορεί να βγαίνει και λίγο παραέξω. Να είμαστε λίγο γενναιόδοροι, σαν πολιτεία, σαν θεσμοί. Καλύτερα να βγαίνω και στην Καρδίτσα, να με βλέπει και το χωριό του Προέδρου, παρά να μην με βλέπω δομοκός. Δεν γίνεται. Και νομίζω μεταξύ μας δεν έχουμε πρόβλημα. Καθόλου δεν με πειράζει που βλέπω το TRT και το Άστρα στα Καμένα Βούλα. Και το Θεσσαλία. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αυτοί λένε για τη Λάρισα και το Βόλο και την Καρδίτσα. Και εγώ λέω για τη Λαμία, τη Λιβαδιά, τη Θήβα και την Χαλκιδά. Ο κόσμος να ακούει. Ελευθερία. Να δει όσο γίνεται περισσότερα κανάλια. Να είμαστε λίγο γενναιόδοροι. Ας μας ανταποδώσει το κράτος αυτό που προσφέρουμε τόσα χρόνια. Γιατί εμείς είμαστε οι τοπικές ΕΡΤ. Δεν είμαστε τα τοπικά αντένα, μέγα και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε οι τοπικοί ΕΡΤ, που είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε και στα Άγραφα και στην Κάριστο και στη Σκύρο, μας βλέπουν, δεν μας βλέπουν, για να πούμε και την καλή είδηση και ό,τι συμβαίνει σε εκείνον τον τόπο. Όπως είναι υποχρεωμένοι οι δημόσιοι τηλεόρασκους να βλέπει αν θα έχει ανταπόδοση ή όχι. Αυτό εμείς το κάνουμε. Το κάνουμε πράξη. Ευτυχώς το αναγνωρίζουν, το αναγνωρίζει η αγορά και μας τιμάει μέχρι σήμερα. Τα σύνορα τέλος πάντων της περιφερειακής άδειας θα πρέπει να περιέχουν και στοιχεία βιωσιμότητας. Δηλαδή, αν αποφασίσουμε να δώσουμε μια περιφερειακή άδεια που έχει μέσα 10 χωριά και μισή πόλη, δεν θα ζήσει ένα κανάλι. Αν είναι δυνατόν, δεν φτάνει μια περιφέρεια, δώστε και δεύτερη. Σε κάποια επιχείρηση να μπορεί να έχει και μια τοπική αγορά που να την ενημερώνει, αλλά και να έχει και κάποια δυνατότητα να ανταποκριθεί. Πρέπει να υπάρξουν και τέτοια τεχνικο-οικονομικά κριτήρια. Και βέβαια να αρθεί οποιαδήποτε ανισότητα σε σχέση με την τηλεόραση εθνικής εμβέλειας, κυρίως στην ποιότητα. Πρέπει να βλέπουν στο γυαλί όλα τα κανάλια με τον ίδιο τρόπο και αφήστε να ξεχωρίσει ο καθένας με τις δυνατότητές του. Με το περιεχόμενό του, με το πώς θα λέει τις ειδήσεις και το αν θα έχει γραμμή ή δεν θα έχει γραμμή, αν θα είναι ανεξάρτητος ή όχι. Και αν, όπως είπε και ο πρόεδρος πριν, η δημοσιογραφική του ομάδα δώσει το χρώμα, την εγκυρότητα και την ποιότητα στον τηλεθεατή. Άλλωστε έχει τον τηλεκοντρόλ και θα μας επιλέξει ή όχι. Ο πατέρας μου ήταν γραμματέας στο χωριό. Και στο γραφείο του που πήγαινα μικρός είχε μια ταμπέλα που έλεγε «Κοινότητα». Ήταν κοινότητα. Κοινότητα είναι ο κύκλος που διαγράφει ο ήχος της καμπάνας του χωριού. Η καμπάνα λοιπόν χτύπαγε, δεν είχαμε τρόπο να ενημερωθούμε, χτύπαγε όταν είχαμε γεγονότα. Και μαζεύονταν ο κόσμος στην πλατεία να μάθει τι έγινε. Η καμπάνα εδώ είναι η περιφερειακή τηλεόραση. Και πρέπει να ακούγεται σε όλο το χωριό, σε όλη την κοινότητα, δηλαδή σε όλη την περιφέρεια, σε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται για αυτά τα νέα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σιμόπουλο. Εδώ να πούμε ότι μας τιμάμε την παρουσία του Λευτέρη Αυγενάκης, είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Λοιπόν, τέλειωσε ο κύκλος των ομιλητών. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι όπως αποδείχτηκε, νομίζω, από όλη αυτή τη διαδικασία που έγινε, ένα πράγμα σημαντικό είναι ότι υπάρχει χαμηλή ποιότητα στα περιφερειακά κανάλια. Είναι τα μειονεκτήματα των περιφερειακών καναλιών. Στη μισή ποιότητα από ό,τι παίζουν τα εθνικά. Αποδείχτηκε ότι δεν καλύπτονται στην περιφέρεια κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι τα περιφερειακά κανάλια καλύπτονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα εμείς που εκπέμπουμε μόνο στην περιφέρεια υφιστάμεθα αυτή τη μείωση, ας το πω, της αξίας μας
σε σχέση με τα πανελλαδικά κανάλια που καλύπτει το 95%. Εγώ στη δικιά μου περιφέρεια περίπου το 78% νομίζω, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οπότε έχουμε μια μικρότερη αξία. Ήδη είμαστε δηλαδή υποβαθμισμένοι σε κανάλια. Αποδείχθηκε βέβαια ότι ο ειδικός φόρος είναι 3-4 φορές επάνω, 5% στα πανελλαδικά κανάλια, 20% στα περιφερειακά. Και βέβαια εγώ, να σας πω μια προσωπική εμπειρία, είχα και ένα πελάτη που ήθελε να ξοδέψει 100.000, είπα να βρεθούμε, να δούμε σε περιφερειακά κανάλια, να μπει αυτή μια διαφήμιση 100.000 ευρώ, θα έπαιρνε σε περιφερειακά κανάλια. Δυστυχώς, θα έπρεπε να πληρώσει 20.000 ειδικό φόρο και μου είπε ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό, θα πληρώσω μόνο 5 αν πάω σε ένα μεγάλο πανελλαδικό κανάλι. Και αυτό αποδείχτηκε ότι είναι μια στρέβλωση κατά των περιφερειακών καναλιών. Εδώ με τη διαδικασία αποδείχτηκε ότι υπάρχουν, και φαίνεται αυτό άλλωστε, ότι υπάρχουν μικρές οικονομικές δυνατότητες στην περιφέρεια, και αυτό φαίνεται άλλωστε στη δικιά μου, πάντως πάλι περιφέρεια, θα φέρω το παράδειγμα ότι είμαστε ενδεχομένως η τελευταία ή νομίζω από τις τρεις τελευταίες σε οικονομική δυνατότητα περιφέρεια ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο της Ελλάδος, η τελευταία της Ελλάδος. Λοιπόν, ξέρουμε ότι υπάρχουν μετρήσεις καναλιών που, ακούστε τώρα, το πιο σημαντικό είναι δεν μετράνε τα περιφερειακά κανάλια, με αποτέλεσμα όλη η διαφήμιση του ιδιωτικού τομέα να πηγαίνει στα, σχεδόν όλη, το 98% όπως είπαμε, να πηγαίνει στα μεγάλα πανελλαδικά κανάλια. Θα έπρεπε ενδεχομένως το κράτος να μεριμνήσει ώστε αυτές οι εταιρείες μετρήσεων να μην έχουν το δικαίωμα επιλεγμένα να βγάζουν στις μετρήσεις και να λένε ότι μόνο μετράμε τα περιφερειακά κανάλια, αλλά είναι υποχρεωμένα να μετράνε και τα περιφερειακά.